Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κωστή Τραπτόπουλος, Γρηγόρης Κόκκινος, με Εμίλιο Γαβριλίδη στη δίνηση των ήχων, Θανάση Καταμπάκα στο Πρωτάξιον, κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Υπάρχει η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου πλέον έχει καταργηθεί. Για οριστική διαγραφή τηλεφώνησε την εταιρεία Αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η Αδερφή Κωνσταντινίδη με πολυετή πείρα στο χώρο θα σας δώσει την καλύτερη τιμή με την καλύτερη λύση και ξέρετε πλέον ότι για οριστική διαγραφή καλείται 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στέλνετε στο Facebook ό,τι θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Χορηγός μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία Ασκιάδης Μπαλοδήμος, με Hyundai Ασκιάδης Μπαλοδήμος το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai Tucson με 18.990 ευρώ. Πάτε, δείτε το, προλάβετε, γιατί αυτή την τιμή δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Μπορείτε να πάτε εκεί, να το οδηγήσετε, να το απολαύσετε και αν είναι το βαλάντιό σας για να το κάνετε δικό σας, μπορείτε με ένα τηλεφώνημα στο 2310 596 596 ή στο 2310 596 690. Κάτι μοναδικό θα συμβεί από τις 12 έως και τις 27 Μαΐου στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Θα μάθουμε να φτιάχνουμε Ινδιάνικα καπέλα, σήματα του Σερίφη, και Ινδιάνικα κοσμήματα. Θα ακούσουμε ιστορίες γύρω από τη φωτιά. Γιατί για πρώτη φορά μπορούμε να ζήσουμε τη μαγική ατμόσφαιρα της Άγρια Δύσης μόνο στο Mediterranean Cosmos. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς μπορεί να πληκτρολογείς deliveras.gr, να κατεβάσεις το σχετικό application στο κινητό σου ή στο tablet, να κάνεις την παραγγελία σου μέσα από 2.500 προσφορές οι οποίες υπάρχουν και να κάνεις ξεχωριστή παραγγελία για εσένα, ξεχωριστή παραγγελία για τον συνάδελφό σου, το φίλο σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου από διαφορετικά μαγαζιά, η παραγγελία να μπει σε ένα κουτί, σε ένα πακέτο, σε ένα λογαριασμό και να έρθει σπίτι σου. Αυτά γίνονται μόνο στο deliveras.gr. Τι έγινε, Φαλάκρη, κάποια σου έλειψα χτες? Καθόλου. Καθόλου. Ούτε και εμένα μου λείψες. Ναι, αλλά εμένα έπαιζε συνέχεια με τον Καζαμπάκη. Εγώ πώς μπορώ να σε παίξω? Πώς μπορεί να με παίξει? Ναι. Να παίξει κουκλοθέατρο. Ξέρω εγώ πώς να με παίξει. Εγώ δεν έβαλα τον ηχολήπτη εδώ πέρα να κάνω ράδιο σκηνή. Τον έβαλα. Εγώ τον έβαλα. Τον έβαλα. Έχω χεσμένο στους ηχολήπτες. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι ηχολήπτες. Με κάνει ραδιοσκηνοθεσία. Πώς θα μπει, πώς θα βγει. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ηχολήπτες. Εγώ δεν εκτιμώ κανένα ηχολήπτη. Για τη δουλειά που κάνουμε. Σιγά σκοτωθήκαμε. Γιατί κάθε ένας. Ναι, ναι. Ο κάθε ένας εδώ πέρα σου είναι χρήσιμο. Άσε με καημένη. Σε τι είναι χρήσιμο? Από τον, ναι, από τον άνθρωπο που θα σας ανοίξει την πόρτα. Ναι. Μέχρι τον άνθρωπο, το τελευταίο. Εγώ μόνο με τον ηχοχηλητήδη έχω το βράδυ. Με τον ηχοχηλητήδη. Έχει βοηθήσει ο ηχοχηλητήδης μόνο. Οι άλλοι. Όλη η τεχνική που έχω συνεργαστεί σε όλα τα ραδιόφωνα. Αυτό περίμενε. Είναι παράπονο. Όχι. Mm. Απλά σε απαντάω. Τι παράπονο να έχω, γιατί να έχω παράπονο? Ρωτάω. Πάει πίσω η δουλειά μου. Δεν έχω καμιά βοήθεια. Μου κάνει κανένα σκηνικό, κάνει αυτό και τα λοιπά. Με βοηθήσει. Δεν είχα κανένα θέμα. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι ηχολήπτες, ούτε αβάντα να κάνω, ούτε τίποτα. Χαίρεστηκα λοιπόν για τους ηχολήπτες. Να σε ενδιαφέρουν όλοι. Δεν με νοιάζει. Πάμε παρακάτω. Δεν με νοιάζει. Τι άσε πότε. Δεν αδειοδοτήθηκε ο Ηρακλής. Δεν θα φάω σου τζουκάκια σμυρνέικα το μεσημέρι. Θα φάω πατάτες γιαχνί επειδή δεν αδειοδοτεί και ο Ηρακλής. Και τι απάθει, πέφτει κατηγορία. Εφόσον έχει αλλάξει ο νόμος και δεν πέφτει κατηγορία, τι έγινε που δεν πήρε άδειο? Εδώ σε θέλω. Εδώ με θέλεις. Τα είπε ο Θωμαίδης, τα είπαμε κι εμείς. Τι είπε ο Θωμαίδης και τι είπες εσύ? Τα είπαμε κι εμείς ότι πράγμα, δεν προβλέπεται από τον ΚΑΠ, ναι, και από καμία προκήρυξη. Αφού δεν υπάρχει ΚΑΠ,
Κάπα, όχι γκάπ. Γκάπ, ξέρεις τι είναι? Όχι. Η καμπάνα. Γκάπ. Αφού δεν υπάρχει γκάπ από τον καπ, εσύ τώρα τι το Μελισσανίδης? Φοβάται κανένας ότι ο Ηρακλής θα πέσει κατηγορία, αν δεν πάρει αδειοδότηση? Εγώ το πιστεύω ότι θα πέσει, ναι. Από το θέμα της αδειοδότησης δηλαδή? Όχι. Συνυφασμένα είναι. Δεν είναι συνυφασμένα. Για μένα ο νόμος λέει ότι καμιά ομάδα δεν πέφτει κατηγορία εάν δεν πάρει αδειοδότηση. Και το 2010 ο νόμος έλεγε δεν πέφτει. Ναι, το 2010. Και αλλάξανε. Το 2010 έπεφτε. Μετά λάθος κάτι. Λάθος κάτι. Πώς έπεσε? Δεν έπεφτε. Πώς με το 15-1. Τι 15-1. Αλλάξαν πολλά. Δεν έπεφτε, φίλε. Τι δεν έπεφτε? Γιατί τότε από ό,τι λένε, ναι, και οι μοιημένοι. Μοιημένοι. Οι μοιημένοι. Ναι. Όλοι φάκελοι άδειοι ήταν. Ναι, αλλά εσείς τα πήρατε από την Τρίπολη, δεν τα πήρα εγώ. Όταν λες εσείς ποιοι, τι ονόματα. Άκου να δεις. Ή θα μιλάς με ονόματα και ξέρω εγώ ονόματα. Με είπε ο άλλος ο Μποροβίλος. Γενικά ότι γενικά, όλοι οι, σας έδωσε, οι λέει, πόντι είναι έτσι. Όλοι οι παοξίδες είναι έτσι. Εγώ αυτό. Οι Αριανοί, αυτά τα γενικά. Θα σου πω αυτά που θέλω να σου πω. Εσύ τώρα από εκεί και πέρα δεν. 500.000 είπανε οι άνθρωποι από την Τρίπολη, σας δώσανε. Ένας είπε. Ένας είπε. Ένας. Ο Βοριάς. Ο Νοτιάς ο Βοριάς. Ο Βοριάς. Του κάναν μήνυση για συκοφαντική αυτή. Από ό,τι φαίνεται όχι. Άρα τα πήρατε. Πάμε παρακάτω. Ποιοι? Ποιοι? Είπε ποιοι? Ο Ταπίρο, ο Ρατόπουλος, ο Κόκκινος, ο Δίκτυος. Είπε ο Βοριάς. Ρε φίλε, όταν λες γενικά, ναι, γενικά ότι οι κάτοικοι του Λονδίνου, αν ήταν γκέι, θα γεννούσαν. Ναι. Είναι προβλητικό. Αν πεις αυτός ο κάτοικος του Λονδίνου, ναι, αν γεννήσει, θα γεμίσει το Λονδίνο γκέι, έχει διαφορά. Ακούστε, Ηρακλειδής, τρύπα του όζοντος. Ναι. Λοιπόν, είπε ο Βοριάς, είπε ο Νοτιάς, 500.000 παιδιά. Να το είπε ο άνθρωπος, κάτι θα ξέρει. Οπότε πάμε παρακάτω, άστο το θέμα. Άστο να πάει στο διάλο. Δηλαδή εσύ δεν το φοβάσαι τώρα να πέσει? Αφού ο νόμος δεν το λέει, πώς θα πέσει? Μπορεί να πέσει στο θέμα Πορτουλίδη. Κάτσε. Εκεί μπορεί. Πώς θα πέσει? Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όχι, ρε. Τι όχι? Ο φίλος, ο αδερφός, ο κουμπάρος, ο άνθρωπος που αν χρειαστείς θα είναι εκεί. Ποιος? Ο Αλέξο Κούγιας. Ναι, τι. Δεν είπε ότι ο Ηρακλής δεν μπορούν να του πάρουν πίσω αυτούς που το αφαίρεσαν και το επιστρέψανε? Δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται. Βάση νόμου. Ό,τι τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει από τη στιγμή που επιστράφηκαν οι βαθμοί, ναι, δεν μπορούν να του ξανααφαιρέσουν. Ναι. Αφαιρέθηκαν μια φορά. Ναι. Επιστράφηκαν. Ναι. Τι θα κάνουμε αυτή τη δουλειά? Λέει ο νόμος. Ναι. Τα παράθυρα τα είπε ο Κούγιας. Είπε το νόμος. Παράθυρο έγινε. Ποιο είναι το θα παράθυρο? Ψηφίσουν όλοι οι πρόεδροι, οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ. Ναι. Εκεί οπότε τι περιμένει να γίνει? Ό,τι θέλουν. Θα σε ρίξει ο ΠΑΟΚ με του φίλου του, θα σε πάνε στο διάολο, βρίζετε το χοντρό. Γιατί δεν με ρίξει όλοι? Μισό. Ο Ηρακλής έχει φιλίες. Μισό. Γιατί να έχει φιλίες? Γιατί να έχει φιλίες? Και εσύ το λες ότι είναι τρύπα του όζοντος. Τρύπα του όζοντος. Ο Ηρακλής δεν έχει φιλίες. Είναι οι φιλίες, τα 500 τα πήρα την Τρίπολη όμως. Έτσι λέω Βοριάς. Τον οποίο δεν μηνύσατε. Του λουπού και του λουπού και του λουπού. Τώρα λοιπόν που θα πάτε στην ψηφοφορία, θα δούμε τι θα γίνει. Τι συμφέρει τον καθέναν. Τα βάλατε με τον ΠΑΟΚ, βρίσατε τη μάνα του Σαββίδη. Έχει 4-5 ομάδες. Τα βάλατε. Ναι. Okay. Συνεχίστε. Βρίσατε τη μάνα του Σαββίδη, ρε. Το ίδιο βιολί, συνέχισε. Υπάρχει θέμα μεταξύ οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Υπάρχει χοντρό θέμα. Να μην το πιάσουμε στην κουβέντα γιατί δεν. Έχει. Πάλι βλακεία λες. Δεν λέω καθόλου βλακεία. Λέω αυτά που δεν λέτε εσείς. Δεύτερον. Τρίτον. Βρίσατε τη μάνα του Μαρινάκη και το λέγατε για τα καράβια, βγάλατε ιστορίες. Υπόθηκε, ναι. Τι θέλετε, να μείνετε κατηγορία, να σας ψηφίσουν? Αυτά που άκουνα. Θα μιλάμε για πράγματα υπαρκτά, όχι αν υπαρκτά. Ναι, λοιπόν. Αυτό που λες, ναι, για τα καράβια και το πανό που σηκώθηκε, αν ήταν από μερίδα, ναι, γίνανε. Ναι. Γίνανε. Γίνανε. Θα ψηφίσει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ναι, ενάντια στον Ηρακλή. Οπότε θα πέσετε. Αν έπεσε ποτέ αγωνιστικά ο Ηρακλής? Και τι με νοιάζει εμένα? Έπεσε ποτέ αγωνιστικά στο χορτάρι? Όχι. Εσύ είναι και λαϊδάς. Ούτε πρωτάθλημα πήρε. Ο Ηρακλής στο χορτάρι. Εσύ είναι και λαϊδάς. Πήρε ένα κύπελο δεν έπεσε ποτέ. Με το Κουτσοπαναγί στα 100 χρόνια πήρε και η Καστοριά. Άμα δει το Χατζιπαναγί, θα το κάνει, ξέρετε. Χατζιπαναγί είναι παιχταράς, ρε. Α, απλά, τώρα είναι παιχταράς. Φυσικά είναι παιχταράς. Το λέει Κουτσοπαναγί, αλλά είναι παιχταράς. Γιατί το λέω Κουτσοπαναγί? Άσε, ρε. Γιατί ο άνθρωπος εκτίμησε τις δυνατότητές του και η αυτοεκτίμηση που είχε ήταν ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Ένας Χατζιπαναγί. Θα του κάνει ψυχοθεραπεία στα 60 του. Τι το κάνω? Στα 60 του. Τι στα 60 του, ρε. Τι να την κάνει? Χατζιπαναγί. Που έμεινε στον Ηρακλή, το πρόβλημα ήταν αυτός. Δεν ήταν αυτό. Άμουν εγώ Χατζιπαναγής, ναι, και άμενα στον Ηρακλή. Άμουν εγώ Χατζιπαναγής. Εδώ σου λέμε να πάω μια βόλτα στο Γουέμπλεϊ και τρέμεις. Τι να πάω? Να πάω μια βόλτα στο Γουέμπλεϊ. Βγάλω λεφτά, άμα πάω στο Γουέμπλεϊ. Ναι. Πώς θα βγάλω λεφτά? Καλά, δεν σου είπε ο Γιάννης να πάτε να δείτε το τελικό του κυπέλου Αγγλίας, ναι, και φοβάσαι να πάτε? Και τι θα με έδινε, θα μου έδινε κανένα διαμέρισμα? Ρε αγόρι μου καλό, σου είπε να πας. Σου είπε, σου είπε. Σου είπε. Εντάξει. Σου είπε, σου κάτι. Είπε. Σε αυτή τη διαδικασία δεν μπαίνει. Μην μπαίνει. Το κόμπλεξ σου είναι απερίγραφο. Άσε με τώρα με τον Ηρακλή, ξεκινά ο άνθρωπος σου λέει, ναι, εγώ, εσύ, ναι, και ο Νίκος, ναι, θα πάμε στο Γουέμπλεϊ στο τελικό κυπέλλου Αγγλίας. Ναι. Το κέρδο. Η Άρσεναλ
Ποιο θα είναι το κέρδος? Το κέρδος, ποιο θα είναι. Ρε φίλε, αν δεν μπορεί να καταλάβει το κέρδος. Ποιο είναι το κέρδος? Εσύ που το αγαπάς το ποδόσφαιρο και νιώθεις από αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Λεφτά θα βγάλω. Που λες εσύ για το Χατζηπαραγή. Αν νομίζω. Άκου να δεις. Ναι. Τα σάβανα ούτε τσέπες έχουν, ναι, ούτε πορτοφόλια. Κέρδα καμιά φορά που βγαίνουν. Αυτή η ζωή. Με τον Κουλιανό και με τον Ραγκάτση, κέρδα καμιά φορά που δεν έχουν τσέπες. Και βάλει το χέρι στη τσέπη. Αν θα κεράσω. Αν θα κεράσω. Άσταρε κόκκινε τώρα τα χουβαλάκια. Αν θα κεράσω και ποιον θα κεράσω, είναι θέμα δικό μου. Άσταρα πάνε στο διάλογο. Εγώ κερνάω, μη στεναχωριέ. Ω, ναι, κερνά. Κερνάω. Στον πυρμίκι ψίχουλο δεν δίνει. Κερνάω και μέσα και σένα. Ναι, ναι, έλα. Από τη δεξιά στην αριστερή δεν έχουν σχέση τσέπε. Είναι παρεξηγημένη δεξιά. Το δεξί σου χέρι με τα αριστερό είναι παρεξηγημένο. Δεν μιλάνε. Άμα δει τα χέρια του, δεν μιλάνε. Γιατί το δεξί στα αριστερό δεν δίνει τίποτα. Κόκκινα, αυτά που μόνο ένα άνθρωπο, δύο άνθρωποι υπάρχουν που είναι η οικογένειά του. Στου υπόλοιπου όλου, το δεξί σου χέρι με τα αριστερό είναι μαλωμένο. Εσύ ούτε στην οικογένεια δεν δίνει. Τώρα είσαι βλάκα. Τι βλάκα, αυτό είναι τσιγκούνα. Τώρα είσαι ο βλάκα. Α, σε με καημένη. Αρνούμε να μπω στην κουβέντα αυτή. Δηλαδή γιατί γελιοποιείσαι, ανοίγει ένα θέμα το οποίο απαγορεύεται να ανοίξει. Απαράτα μπαίνε. Σε ενδοοικογενειακά δεν μπαίνει. Απαράτα μπαίνε. Ξηφούτη. Λοιπόν. Λοιπόν. Ράπ, εχθές ο κόκκινος με τον Καζαμπάκα έκανε εκπομπάρα με κάκαλα. Όπως λέμε εμείς οι πόντι. Ζηλεύεις και γι' αυτό βγάζεις σχολή. Άμα δεν ήταν ο Καζαμπάκα, θα κοιμόντουσαν με 4 κιλά βάλιου οι ακροατές. Έτσι λέω εγώ. Είχε τον Καζαμπάκα, τον έγλυφε από την άλλη του ρουφιανεύει τον Ανδρώνη. Όταν τον έχει ανάγκη, ναι, Καζαμπάκα. Τον αποκαλούσα και τον αποκαλώ σκουπίδι τη χοληψία. Ναι, πας και στον Ανδρώνη και τα λες. Αυτό είναι το κακό. Στον Ανδρώνη. Ουα. Να βγει ο Παύλος ο Ανδρώνης και να πει μια φορά. Είναι, τώρα έχει τον καλέ του Ανδρώνη. Γιατί, άκουνα, με τον Μακεδονικό ο να πούμε. Γνωστός Ρουφιάνος εδώ μέσα είσαι εσύ. Εγώ δεν κάνω ραντεβού. Ο Μανούσης με σένα είναι. Εγώ ένα πράγμα κάνω πάνω. Πάω και ζητάω αυξήσεις. Τίποτα άλλο. Τι ζητάς? Αυξήσεις. Με τι μούτρα ζητάς αυξήσεις? Με αυτά εδώ. Όχι με τα δικά σου. Εγώ δεν πάω να πω. Να μου δώσεις τα λεφτά του Ραπτόπουλου. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά μας. Με τι μούτρα πας και ζητάς αυξήσεις? Με τι μούτρα? Με αυτά εδώ με αυτά που έχεις. Ναι. Γι' αυτό παίρνεις μειώσεις. Καρ, τι αστείο. Ξέρεις τι νούμερο παπούτσι φοράει ο Ανδρώνης? 48. Ξέρω. Άμα σου τραβήξει μια στα κολομέρια με εκείνη την ποδάρα. Μάλλον ποτέ με τον. Γιατί να μάλωσε με τον Ανδρώνη? Μια χαρά σχέση. Πάρε ξαναζήτα αύξηση. 48 νούμερο παπούτσι έχει ο Ανδρώνης. Έχει μια ποδάρα να σου τραβήξει μια στα πισινά. Θες και αύξηση. Χιμπατζίβα τραχομούρι. Θες να ξεκινήσει το ρεπορτάζ με τον Ηρακλή. Με την αδειοδότηση. Έλα, τελείωνε. Αυτό είναι. Τελείωσε τι θέμα. Άμα ήταν να πέσει, θα ήταν θέμα. Αφού δεν πέφτει, δεν είναι θέμα. Καλά, έτσι λέω εγώ. Γρηγόρη, πρόβληση για στοίχημα. Α, και Παναθηναϊκό. Ραπ, ναι. Θέλω σκοράκι από σένα για αυτά τα ματσάκια. Ευχαριστώ. Θα σα τα δώσω αμέσως. Θα πούμε, έχουμε εδώ. Του χρόνου στα ντέρμπι, Άρη Ρακλή, φαντάζομαι την Παοκάρα σαν Κέσσαρα τη πόλη. Και από κάτω να φωνάζουν οι μονοάγοι του ντέρμπι. Χαίρε Κέσσαρ, η μελοθάνα τη εκαιρετούν. Του ντέρμπι. Έρε η γλέντια. Τη Β' Εθνική. Αυτό ονειρεύεται ότι θα δει Ηρακλή με Άρη ντέρμπι. Β' Εθνική. Μπορεί και να γίνει αυτό. Πώς θα γίνει. Εγώ πιστεύω, φίλο, ότι άμα πέσει ο Ηρακλής δεν θα πέσει Β' Εθνική. Α, το πας αλλού. Θα τον φάει μαρμάγκα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή ο Άρης που έμεινε Β' Εθνική δεν θα τον φάει μαρμάγκα. Άλλα μαθαίνω. Για πες. Γιατί να τα πω. Α, δεν πω ό,τι θες. Γιατί να τα πω. Α, μην τα λες. Λοιπόν, θέλεις προγνωστικά. Θέλει, ρε. Θέλει. Τσιγκουνάρα. Θέλει. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ να δω την απόδοση, αν την έχουν αλλάξει. Αυξήθηκε ο Άσος του Παναθηναϊκού. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν σε αρέσει εσένα. Όχι. Λοιπόν, σήμερα. Όχι, μισή. Αυτό είμαι. Ρε φιλέ, να είσαι σοβαρός. Ταχύτητα. Σοβαρός δεν είμαι και το ξέρεις. Ωραία. Να προσπαθείς τουλάχιστον να είσαι. Εντάξει, στην προσπάθεια είναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έπεσε πολύ, όχι. 3-20 δεν τον παίζω τον ΠΑΟΚ. Τι 3-20. 4-25 που τον είχαν ανοίξει τον έπεσα. Συγγνώμη, άσος πόσο είναι. 2-35. Α, ναι, το χ. 3-20. Εντάξει. Δεν κερδίζω Παναθηναϊκός, φίλε. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν κερδίζει. Γιατί δεν κερδίζει. Γιατί δεν κερδίζει. Γιατί δεν κερδίζει. Θα σου πω γιατί δεν κερδίζει. Γιατί δεν παίζει ο Ζέκα. Όχι. Αλλά. Για πολλούς λόγους. Να ακούσω. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία κατά γενική ομολογία για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βλέπουν ποδόσφαιρο. Ναι. Στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, το τελευταίο 1/3. Μάλιστα. Ήταν η πιο σοβαρή ομάδα. Ωραία. Και η πιο ομάδα. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, το λέμε. Ναι, σωστό. Ναι. Λοιπόν. Δεν μου αρέσανε κάποιες δηλώσεις του Ζουνίδη. Τι έκανε? Του τύπου. Θα κοιτάξουμε να χαρούμε τους αγώνες και δεν πολύ κεγόμαστε και δεν πολύ κάνουμε. Κάνουμε σχεδιασμό το ότι θα κάνει μείωση του μπάζετ του χρόνου. Mm. Και πολλά πράγματα τα οποία δείχνουν γενικότερα ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν αποπνέει η υγεία αλλά προβλήματα. Μπράβο. Ο Μπέρκ που θέλει να φύγει. Οπότε λέει ο Μπέρκ, γιατί να το βάλει το πόδι στη φωτιά? Όχι ότι δεν το έκανε με τον Πανιόνιο και οι υπόλοιποι. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό στην είδε πριμαντόνα
με την ΑΕΚ και την πλήρωσε. Τώρα τι θα τη δει? Δεν νομίζω ότι δει. Και πιστεύω θα κάνει και αλλαγές θα κάνει αρκετές εκπλήξεις ο Ίβιτς. Και δεν θέλει ο ίδιος, από τη στιγμή που του προτάθηκε νέο συμβόλαιο και το εν λευκό να διαχειριστεί το αγωνιστικό τμήμα, να έχει, με το που έγινε αυτό, να έχει δύο στα δύο αποτυχίες. Οπότε θεωρώ... πρέπει να κάνει ο Ίβης το πρώτο πρέπει. Άλλο να τι πρέπει να κάνει. Θεωρώ δύσκολο, ναι, να χάσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Ίβης, ξέρεις τι θέλεις. Τι πρέπει να κάνει ο Ίβης. Θεωρώ δύσκολο να χάσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Τι θέλει, πρέπει, όχι αδυνατόν. Πρέπει να κάνει ο Ίβης, ξέρεις τι πρέπει να κάνει. Να πάει να κλέψει το παιχνίδι. Όχι. Να πει το γιο του Σαββίδη, ναι, τη σύνθεση την κάνω εγώ, όχι εσύ. Και τι γίνεται, κάτι άλλο. Ακούσε, λέω εγώ τώρα. Ναι, αυτό που λες είναι σοβαρό. Ναι, αυτό που λέω είναι σοβαρό. Να του πει του μικρού να μην παίρνει αποδυτήρια να κάνει τον ιδιοκτήτη. Και να κάνει και να παρεμβαίνει στον προπονητή. Άμα και... γίνεται αυτό, ναι, άστο. Τράβα του Ιβάν Σαββίδη, τράβα τον μικρό τα αυτιά. Και τα δυο. Σε χαράει τη δουλειά αυτό που λες. Ναι. Τράβα του τα αυτιά. Okay. Εντάξει. Θεμητό. Τον εκτιμάς, τον αγαπάς, είναι γιος σου και εμείς έχουμε παιδιά, τα αγαπάμε, τα εκτιμάμε. Μπαμπά! Του πήρε κύπελο. Μπαμπά, PlayStation. Τι PlayStation, ομάδα είναι. Ναι. Μπαμπά, αυτό νομίζει είναι PlayStation. Ο ΠΑΟΚ. Και βάζει και τους παίκτες και τον προπονητή, πατάει αυτός το κουμπί. Αυτός εκεί, αυτός εκεί, αυτός εκεί. Μπαμπά! Δεν γίνεται. Κοίταξε, το κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες ομάδων. Δεν το δέχομαι εγώ. Όχι, δεν το κάνουν ιδιοκτήτες ομάδων. Δεν έχουν δει ότι η ομάδα είναι δικό τους κομμάτι και πράγματι. Άλλο ιδιοκτήτης, ρε, και άλλο γιος του. Και δεν είναι ιδιοκτήτης. Το από πού είναι ιδιοκτήτης. Πέθανε ο μπαμπάς του. Όχι, του τη μεταβίβασε. Λοιπόν, α το βάλει στο Μακεδονία Παλάς να κάνει το μέτρο. Ξέρω εγώ τι να. Τι είναι, μα τρελάνετε τώρα. Έξω, έξω. Μπαμπά! Αγκριπρό. Για καινοτόμα λιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες. Επίθεση από την αρχή με σύστημα και υψηλή παραγωγή. Αμίνοτομ και Steamcro L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα. Κάλσιμπορ και Smart Ασβεστίου για ασφιχτή επιδερμίδα και αντοχή στο ράφι. Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτατε από το γεωπόνο σου ή ενημερώστε από τα αγκριπρό.eu. Λιπάσματα για να μπει δυνατά στο παιχνίδι από την Αγκριπρό. Διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας όπως πάντα ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί αν έχετε θέμα με κλειδιά τύπου Immobilizer, σας τα βγάζει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά και τηλεφωνείτε στο 85 27 27, όπως έκανα εγώ σήμερα, άμα κάνει τη βλακεία και κλείσε την πόρτα έχοντας ξεχάσει τα κλειδιά πίσω από την πόρτα. Μπουρ, να η απόφαση για τον Ηρακλή. Να αυτό για τον Ηρακλή. Στεναχωρέθηκε. Τώρα θέλει να δείξει στον κόσμο ότι αυτό με τα κλειδιά όχι, τα ξέρει. Όχι, αφαιρέθηκα. Δεν σε πιστεύουν. Αφαιρέθηκα, σου λέω. Ντάξει. Αφαιρέθηκα. Καλά. Αφαιρέθηκα. Ναι. Και ήρθε μέσα σε χρόνο. Την άνοιξε και έλυσε το πρόβλημά μου. Ναι. Για να σα ξεκλειδώσει για οποιαδήποτε κλειδιά και οποιοδήποτε πρόβλημα 85-27-27. Λοιπόν. Πάμε σε έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει πάντα την ευγενή καλοσύνη και διάθεση να μας βοηθήσει με τις συμβολές του, καθώς κύριε Μίλτο Θεοδόρου, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας κύριε, καλησπέρα. Αυτό το πλάσμα δίπλα μου κάθε εβδομάδα κάτι βγάζει, είναι σαν το παλιό αυτοκίνητο. Την προηγούμενη εβδομάδα με έλεγε για τα γόνατά του, το γόνατό μου έτσι, το γόνατό μου αλλιώς. Σήμερα μου διαμαρτύρεται για τον αυχένα του, να το αυχένας μου έτσι, ο αυχένας μου αλλιώς, το λέω καμιά ψήξη θα πάθες. Μάλιστα. Πείτε μου ποιες οι πιθανότητες να έχει πάθει κάποιος ψήξει ή να έχει άλλο πρόβλημα και πώς μπορεί να το καταλάβει. Κοιτάξτε, γενικά τον όρο ψήξη δεν τον πολυδεχόμαστε σαν ορθοπαιδική. Εντάξει, όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Έτσι, ένα κρύο ρεύμα αέρος, ένα κάτι κτλ. Μπορεί να προκαλέσει ένα μυϊκό σπασμό στον αυχένα. Αλλά γενικά αυτό που δεχόμαστε σαν ορολογία εμείς είναι το αυχενικό σύνδρομο. Το οποίο... δηλαδή ένας... ναι. Ναι, το αυχενικό σύνδρομο στην κυριολεξία δεν είναι μία πάθηση. Το αυχενικό σύνδρομο είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα σύνολο παθήσεων, αλλαγών στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Έχετε υπόψη ότι ο αυχένας μας είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Έχει διάφορες δομές, δηλαδή έχει σπονδύλους, έχει συνδέσμους, έχει μεσοσπονδύλιους δίσκους, έχει αγκία, έχει νεύρα. Και οτιδήποτε από αυτά διαταραχθεί εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα που είναι στα πλαίσια αυτό που λέμε αυχενικού συνδρόμου. Έτσι. Ως επιτοπλίστων αυτό που αφορά το αυχενικό σύνδρομο είναι αυτές οι εκφυλιστικού τύπου παθήσεις που λέμε στον αυχένα.
δισκογκύλες, δισκοπάθειες, ευθυασμούς και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Πώς το αντιλαμβάνεται κάποιος, τα σημάδια δηλαδή, τα οποία τα σημάδια, θα μας φέρουν στο ιατρείο για να πούμε ότι πιθανόν να πάσχουμε από κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, τα γενικά συμπτώματα βασικά είναι ο πόνος που έχουμε βέβαια στον αυχένα. Αισθανόμαστε κάποια δισκαμψία, δηλαδή οι κινήσεις είναι λίγο δύσκολες και πολλές φορές είναι και επώδυνες. Μπορεί να προκληθεί πονοκέφαλος, έτσι, αυτό που λέμε εμείς αυχενικός βέβαια πονοκέφαλος. Μπορεί να μέχρι και κάποιο τύπου ζάλι να έχουμε. Σε κάποιους ασθενείς παρουσιάζεται και ένα τύπου blackout στα μάτια. Και σε πιο βαριές περιπτώσεις μπορεί εκτός από απλό πόνο στον αυχένα, αυτός ο πόνος να επεκτείνεται στα άνω άκρα και μάλιστα να υπάρχουν μουδιάσματα κτλ. Όλα αυτά τα συμπτώματα όταν κρατήσουν κάποιες μέρες σίγουρα γύρουν το καμπανάκι, χτυπάει το καμπανάκι και ο ασθενής μας θα προσέλθει στο γιατρό προκειμένου να ανακαλυφθεί η αιτία του πράγματος. Έχω λοιπόν αυτά τα συμπτώματα και πρέπει να πάω στο γιατρό. Από εκεί και πέρα, αυτό αντιμετωπίζεται συντηρητικά ή πάει ακόμα πιο μακριά, λένε κάτι πρέπει να φοβάμαι? Συνήθως συντηρητικά. Καταρχάς πρέπει να βρεθεί η αιτία, δηλαδή γιατί πρόκειται, είναι για κάποια δισκοκύλη, κάποια δισκοπάθεια, είναι ένας απλός μυϊκός σπασμός, είναι κάποια οστεόφυτα, επομένως γίνεται κάποιος εργαστηριακός έλεγχος να δούμε ποια είναι η αιτία. Και από εκεί και πέρα η αντιμετώπιση, όπως σας είπα, είναι συνήθως συντηρητική. Και αυτή τι είναι? Καταρχάς πρέπει να βελτιωθεί η στάση του αυχένα, δηλαδή ο τρόπος ζωής. Βοηθάει η φαρμακευτική θεραπεία. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σας είπα, που έχουμε πονοκέφαλο, ζαλάδα και όλα αυτά, φοράμε και ένα μαλακό κολάρο αυχένος. Και βέβαια αυτό που δίνει την λύση είναι η φυσιοθεραπεία. Είναι μία πάθηση η οποία από τη στιγμή που θα αντιμετωπιστεί σωστά ηρεμεί μετά, ή υπάρχει ο φόβος του να επανέλθει? Δηλαδή, αν πάθεις αυχενικό σύνδρομο, το έχεις μετά, έχεις πάντα το φόβο ότι μπορεί να ξανασυμβεί? Κοιτάξτε, βασικά, όπως σας είπα, το αυχενικό σύνδρομο, που είναι σύνολο παθήσεων, έτσι, οφείλεται στην κακή στάση. Οφείλεται στην κακή στάση, στην καθιστική ζωή και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που καθόμαστε πολλές ώρες μπροστά σε ένα κομπιούτερ. Όλα αυτά συμβάλλουν, έτσι. Εξαρτάται και τι δουλειά κάνει ο άλλος. Αν έχει κάποιες εργασίες όπου υπάρχουν κραδασμοί στον αυχένα, π.χ. κάποιος που δουλεύει κομπρεσέρ κτλ., όλες αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων, ναι, υπάρχει περίπτωση να υποτροπιάσει. Αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, η βασική αιτία είναι ο τρόπος ζωής. Με αποτέλεσμα να θεραπευτούμε κάποια στιγμή, αλλά δεν μας αποκλείει κανείς ότι στο μέλλον μπορεί να ξαναεμφανιστούν τα συμπτώματα. Και επειδή ξέρω ότι είστε ρεαλιστής αλλά αφήσει αισιόδοξο άνθρωπο, θέλω να ρωτήσω αν μπορούσαμε να το βάλουμε σε ποσοστό από τις περιπτώσεις που συναντάτε, ποιες είναι αυτές, πόσες στις 10 είναι αυτές που αποφεύγουμε το χειρουργείο, χρειάζεται και χειρουργείο κανένα φορά? Ακούστε με, όταν ο πόνος ξεφεύγει πλέον από τα πλαίσια βέβαια ενός απλού αυχενικού συνδρόμου, είναι μια μεγάλη δισκοκύλη η οποία πιέζει τα νεύρα, προκαλεί συμπτώματα νευρολογικά που λέμε και εμείς, τότε οδηγούμε στη χειρουργική θεραπεία. Ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι και το πιο τακτικό, έτσι. Σε ποσοστά δεν θα μπορούσα έτσι τώρα να κάνω μια εκτίμηση, αλλά η συντριπτική πλειονότητα αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Δηλαδή με αυτά που είπαμε, φάρμακα, φυσιοθεραπείες κτλ. Μάλιστα. Η συντριπτική πλειονότητα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε μάθαμε και για το πρόβλημά σου. Να πας στο γιατρό, Τσιμισκή 117, να σε δει. Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, εκεί σας πετυχαίνουμε στο ιατρείο? Όχι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, επειδή έχω κάνει και μία επέκταση στο ιατρείο μου στις Σέρες, βρίσκομαι στις Σέρες. Πού? Να τον φέρω από εκεί αν είναι. Καλύτερα, θα τον βόλευε καλύτερα. Έχουμε φιλανθρωπικό παιχνίδι το Σάββατο εκεί. Πού, στις Σέρες? Δεν θα πάμε, αλλά πρέπει να το πούμε. Ναι. Α, μάλιστα. Έχει μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε εκεί, πού να το φέρω μετά την εκπομπή? Στις Σέρες βρίσκομαι, είναι στο κέντρο των Σερών το ιατρείο μου. Ναι. Και εντάξει, μπορείτε να με βρείτε εύκολα. Οδό, διεύθυνση. Είναι Περιστέρη Κωστοπούλου 6. Περιστέρη Κωστοπούλου 6. Τι ήταν αυτή η Περιστέρη Κωστοπούλου? Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Καμιά αριστερή θα ήταν. Εσένα οδό να σε κάνουν δύσκολο. Δεν θέλω να με κάνουν δύσκολο. Λοιπόν, με ενδιαφέρει. Μίλη, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι όλα καλά. Και πάλι, ό,τι χρειάζεστε στη διάθεση. Εγώ φοβάται, ρε Σιμίλη, το φοβάται. Το πόδι μου πονάει. Το χέρι μου πονάει. Το λέω καλά, πάρουμε το γιατρό να μας πει. Εύκολα πράγματα. Εντάξει, αυτά διορθώνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Για χαρά.
Είδες πως λύνει το πρόβλημα. Είσαι κόκκινος, εσύ είσαι δημοσιοσχετής, θα σε κάνω. Παίρνεις, ναι. Όταν δεν ξέρεις κάτι, ρωτάς. Ναι. Υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος για την κάθε κατάλληλη δουλειά. Για κατάλληλη δουλειά, αυτό είναι λοιπόν, σημαντικό. Να έχεις κατάλληλο άνθρωπο, την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο, την κατάλληλη ώρα. Και στα λέει κατευθείαν και τελειώνει μπουγάδα. Να χαιρετήσω. Ναι, χαιρέτα. Δύο εξαιρετικούς νευροχειρούργους, τον κύριο Βαγκόπουλο Κωνσταντίνο και τον κύριο Σκούλιο Νικολάου, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Όπως και πολλούς άλλους οι οποίοι είναι φίλοι, αλλά μαθαίνω ότι είναι από τα ανερχόμενα ταλέντα της νευροχειρουργικής. Άρα κακώς κάθονται εδώ να φύγουν στο εξωτερικό να οικονομήσουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι δικό τους, το οποίο εγώ δεν θα υποδείξω. Εγώ τους υποδεικνύω τους ανθρώπους. Εγώ δεν θα υποδείξω. Άμα θέλουν να δουν λίγο. Πράσινο στο στη δεξιά τσέπη τους. Επειδή είναι στο χώριο της δημόσιας υγείας. Στο Ιπποκράτειο έχουμε... τζάμπα θα πάει η σπουδή τους. Σε πληροφορώ ότι έχει τόσο καλούς γιατρούς στα νοσοκομεία, ναι. Που είναι αξιέπαινοι οι περισσότεροι για το έργο το οποίο κάνουν. Εσύ άμα είχες γιο και σπούδαζε γιατρός και ήταν ευρωχειρουργός και ήταν άξιος και ήταν στο Ιπποκράτειο, θα μας κερνούσες στο καφενείο. Δεν μα κερνούσε κόκκινε. Θα σκερνούσα φυσικά. Γιατί να το αν θα πήγαινε στο εξωτερικό. Αν πήγαινε στο εξωτερικό και έπαιρνε ένα κάρο λεφτά και η επιστήμη του έσωσε κόσμο εκεί και αμοιβότανε. Άμα ήταν. Λοιπόν, ναι. Να δώσω και εγώ τα χαιρετίσματά μου και να πω ότι επιτελούν ένα έργο το οποίο είναι πολύ δύσκολο σε μια βρωμοχώρα σαν την Ελλάδα. Και καλά παιδιά είναι. Και ναι, και αυτό. Αυτό εκεί ποντάρουμε. Στα καλά παιδιά εμεί ποντάρουμε. Και σε πολλού ακόμη θέλω να στείλω χαιρετισμού, αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του. Μπράβο. Κόκκινο πλά Γιώχανσον για να κρατήσει Αραούχο. Ραπ ακριβέ σκορ σήμερα πάω Παναθηναϊκός. Όχι φίλε μου, δεν πουλάω Γιώχανσον. Ναι, πουλάω Γιώχανσον γιατί. Δεν πουλάω. Άκου εμένα. Εμένα ρώτησε. Θα απαντήσω κι εγώ μετά. Λέει ραπ ακριβέ σκορ λέει. Δεν λέει. Και... Δεν πουλάω Γιώχανσον, να σου πω και δεν πουλάω. Το καλό το Γιώχανσον μαζί με το Σιμόε. Ναι, ναι. Και μαζί και με ένα τρίτο όπω ναι. Ο υπερήφανο. Κάνει ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή μεσαία γραμμή. Είναι απάντησή σου. Λοιπόν, Έλληνε ναι. Μέσου καλού δεν θα βρει. Ναι. Αυτή την περίοδο εύκολα. Mm. Επιθετικούς μπορεί να βρεις και από το εξωτερικό. Ποιον? Τώρα Αραούχο σίγουρα δεν θα βρεις. Και ο λόγος? Το ότι το κασέ του Αραούχο είναι πάρα πολύ ψηλό και πάρα πολύ δύσκολο να τον αποκτήσεις. Δηλαδή είμαι ρεαλιστής ναι. Σε αυτό που σου απαντάω. Αν μπορούσες. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική σου το πράγμα. Αν μπορούσες ναι. Να τον πουλήσεις. Ναι. Και με τα λεφτά που θα πουλήσεις να τον αγοράσεις. Ναι, τότε ναι. Ποιον αγοράσεις? Τον Αραούχο. Αν μπορούσε να πουλήσει 10 χαρτιά τον Γιώχανσον. Ναι. Για να πάρει με 10 τον Αραούχο. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό και επειδή δεν γίνεται αυτό, πρέπει να είμαι ρεαλιστής. Δεν μπορεί να πουλήσει 1,5-2 εκατομμύρια το Γιώχανσον για να μαζέψει λεφτά. Και... Όχι, δεν το χαλάς. Έχει μια μεσαία γραμμή που ηλικιακά είναι καλή, 30 δηλαδή, βαριά με τους σημούδες. Δεν χαλάει αυτό το δίκτυο. Πόσο θέλει για να μείνει ο Αραούχο? Για να τον αποκτήσει ένα δεκάρικο θέλει. Πόσο θέλει? Για να τον αποκτήσει. Για να τον αποκτήσει. Ένα δεκάρικο θέλει. Μάλιστα. Αν είμαι λάθος, σκεπτικό μου πέτσε ότι. Το Σάμπαρι, πόσο τον πουλήσει ο Ολυμπιακός? 15. Άλλο η αγορά του Champions League και του Ολυμπιακού και άλλο του. Ρωτάω ρε παιδί μου. Το Σάμαρ τον πούλησε 12. 12. Στην Μπενφίκα. Μάλιστα. Ο Σάμαρ είναι καλύτερο από τον Γιώχανσον. Δύσκολα. Στο λέω εγώ, δύσκολα. Δύσκολα. Ο Σάμαρ με προβληματίζει. Δύσκολα. Είναι πολύ καλό. Κατάλαβες, είναι πολύ καλό. Κατάλαβες γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει πρωταθλήματα και η ΑΕΚ παίρνει τον Χριστοδουλόπουλο και τον. Και τον Γκάλο. Άμα διαφημίζει την πραμάτια σου στην πιάτσα τη Ισπάνια και στη. Στις καλύτερες, στις Τζιμισκή και στις καλύτερες αγορές που υπάρχουν. Κατάλαβες το έργο. Λογικό είναι. Άρα το ξέρεις καλύτερα. Άλλο θέμα. Λοιπόν, ναι. Αγώνας μπάσκετ με Μαξίδια Σάββατο 28 Μαΐου και ναι. Ώρα 6 στην, στις Έρες. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε τρίποντα στην ευαισθησία, καρφώνουμε την αγάπη, κάνουμε φάουλ στην αδιαφορία. Διοργανώνουν διάφοροι υπό την αιγίδα του PSRON, χορηγία επικοινωνία κτλ. Δεν μας ενδιαφέρουν. Συμμετέχουν Πελαργή Basketball Club, παιδικό τμήμα μπάσκετ Πανσεραϊκού, σχολή χορού της Νάταλη Θεοδωρίδου. Επειδή σε αυτά δεν πρέπει να είμαστε ποτέ αδιάφοροι, όποιος μπορεί είναι εκεί. Όλα αυτά γίνονται για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χτυπωθεί από τη μοίρα για κάποιο λόγο και προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα και να τους βοηθήσουμε να έχουν μια καλύτερη ζωή. Ώρα 6 στις Έρες. Εντάξει, θα γίνει το παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο Σερών. Ωραίο. Όποιος μπορεί, ας βοηθήσει. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν. Μπράβο. Καλά, ρε κόκκινε. Χθες έκανα απεργία δημοσιογράφη και δεν έκανε απεργία. Δεν είσαι δημοσιογράφη. Είναι και είναι απεργοσπάστη. Στο λέω εγώ. Και είμαι απεργοσπάστη. Είναι και είναι απεργοσπάστη. Τελείωσε. Δεν πρέπει απαντώ. Να. Απαντώ. Αν διαφωνεί ο κόκκινος, εδώ είμαστε. Είμαι απεργοσπάστη. Θα ήμουν ανόητος αν δεν ήμουνα. Πώς το πες? Θα ήμουν ανόητος αν δεν ήμουνα. Τι αν δεν ήσουν?
Δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου, τι είσαι. Είσαι δημοσιογράφος, αλλά είσαι απεργοσπάστης. Σπάστη να πει. Θα ήμουν ανόητος αν δεν έκανα. Δεν μας νοιάζει αυτό. Τη γνώμη σου. Δεν μας νοιάζει αυτό. Εσύ την απεργία γιατί θα την έκανες ή δεν θα την έκανες. Το κίνητρό σου ποιο είναι. Το κίνητρο. Απεργίες έκανα χρόνια. Ναι. Αλλά εκεί 2,5 χρόνια. Ναι. Και... γιατί έκανες παλιά απεργία και τώρα δεν κάνεις. Γιατί θεωρούσα ότι είναι δεδομένο, ναι, ότι πρέπει να είσαι αλληλέγγυος, ναι, στις αναγκαίες απαιτήσεις ή στα όσα διεκδικούν όλοι οι συνάδελφοι. Από τη στιγμή που είδα ότι ο όρος συνάδελφοι είναι μόνο όταν έχουν την ανάγκη σου, ναι, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, ναι, είπα τον πισινό σας κοιτάξτε, τον πισινό μου θα κοιτάξω και μπράβο, άρα δεν θυσιάζω κανένα άλλο για αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει που κοιτάς τη μαρμίτα και τον πισινό. Δεν όπως... είναι η μαρμίτα. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Αλλά από τη μαζί στιγμή σου, που με, ναι, πουλάνε, θα τους πουλήσω κι εγώ. Σωστός. Ναι, δηλαδή να με λένε και βλάκα. Μπράβο, μπράβο, μαζί σου είμαι. Πάμε άλλο. Τι. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Να το ακούσω. Το οποίο περνάει στα ψηλά. Για να ακούσω τι περνάει στα ψηλά. Ο κύριος Σιμιτζόγλου, χθες, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Εισαγγελέας είναι. Ναι, ναι. Σιμιτζόγλου, τι έκανε. Κάλεσε την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι. Θα περιμένω να τελειώσω. Ναι. Για τα όσα διαδραματίστηκαν στην ανάπαλα του αγώνα, στο ημίχρονο του αγώνα, Ολυμπιακός Πλατανιά. Σε κάποια site διαβάζω για υποβασμούς και αφαίρεση βαθμών. Να πω ότι μαθαίνω ότι αν θα υπάρξει αφαίρεση βαθμών θα είναι από τη νέα χρονιά. Ναι. Από τη στιγμή που κατοχυρώθηκε η βαθμολογία. Μάλιστα. Για υποβασμό δεν υπάρχει περίπτωση, λέει ο Γρηγόρης. Ναι, ναι. Και κάλεσε επίσης και τον Μάτος. Βάσει, ναι, του βίντεο. Ναι. Τι έκανε ο Μάτος. Για το χτύπημα πάνω στον Μπέρκ στον ημιτελικό. Ναι. Αυτό που ο φίλος δεν το είδε ποτέ. Ναι. Και να σου πω πριν κάποιο βιαστεί να βγάλει οποιοδήποτε συμπέρασμα ότι πρώτον δεν κινδυνεύει ο Μάτος να παίξει σήμερα ή την Κυριακή, αλλά βάσει του βίντεο έχουν τιμωρηθεί δύο ποδοσφαιριστές, ο Σεμπά και ο Πατίτο. Πολύ ωραία. Δηλαδή ένα στο Ολυμπιακό και ένα Σάικο. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανόν να τιμωρηθεί, ναι, ο Μάτος. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο Μάτος θα δούμε ότι θα τιμωρηθεί μάλλον. Ναι. Τον Ολυμπιακό δεν περιμένω να τιμωρηθεί. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις αυτό. Εγώ λέω ότι ο Σιμιτζόγλου κοιμάται όρθιος. Έταν. Άκου τώρα. Και τους έκανε τα μούτρα από κρέας και τον Ολυμπιακό και τον Μάτος. Και επίσης ο Σιμιτζόγλου πρέπει να σκούριασε στον ύπνο, γιατί δεν ασχολήθηκε και με το θέμα του Άριος με τον Απόλλωνα Αθηνών. Τη Λαμία, συγγνώμη. Είναι της δικής του αρμοδιότητας. Ναι, της δικής του αρμοδιότητας. Είσαι σίγουρος? Ναι, είμαι σίγουρος. Γιατί δεν ασχολήθηκε με εκείνα? Γιατί δεν γούσταρε. Δικαίωμά του δεν είναι. Ο εισαγγελέας ό,τι γουστάρει κάνει. Δεν σου παίρνει το λόγο. Δεν σου παίρνει το λόγο. Μπορεί να κοιμήθηκε, μπορεί να βαριόταν, μπορεί να είχε πονοκέφαλο. Μπορεί να κρίνει ότι δεν πρέπει να πάει. Μπορεί να κρίνει ο άνθρωπος ότι δεν. Μάλιστα. Και τώρα κάνει τα μούτρα από κρέας στον Ολυμπιακό, εφόσον έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία. Mm. Και δεύτερον, κάνει τα μούτρα από κρέας στον Ολυμπιακό, γιατί στο Καραϊσκάκι οι κοτάρες της αστυνομίας του Πειραιά δεν φροντίσαν να υπάρχουν οπτικά υλικά. Δεν είναι κότες η αστυνομία. Κότες. Ρε φίλε, γνωρίζεις τι? Ναι, γνωρίζω πολύ καλά και αυτό. Πώς θα βγω να πω κότα την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά? Πάμε παρακάτω. Και κάνει και τα μούτρα από κρέας το Μάτος. Να το τιμωρήσει το Μάτος τώρα ο Σιμιτζόγλου και κάτι έγινε. Ο Μάτος τη γλίτωσε και ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ δύο φορές που έπρεπε να αποβληθεί, με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες. Έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες. Γι' αυτό το λόγο δεν έχω καμία καλή σχέση με τους συμπολίτες. Σε έχουν γραμμένο κανονικά. Γουλιάζουν, φωνάζουν, στα τέτοια τους έχουν γραμμένο. Και τι έγινε, και εσύ όταν είσαι έξω, βουλιάζει. Ρε σταμάτα ρε κόκκινε, μου ρωτάς για τους συμπολίτες. Παρακάτω. Σου λέω λοιπόν ότι για το Μάτος, εφόσον ο Σκίζας και ο, πώς το λέγανε τον άλλο το διαιτητή, Κομίνης. Ο Κομίνης του τη χάρισαν, πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, χέστηκε ο Μάτος και ο ΠΑΟΚ, αν ο Σιμιτζόγλου ξύπνησε να πούμε μετά τρεις μέρες και να τον τιμωρήσει μέσα στο βίντεο. Συμφωνείς ότι έχει πιο πολύ πιθανότητα να τιμωρηθεί ο Μάτος παρά ο Ολυμπιακός? Και τι, σιγά την τιμωρία αυτά τον κάνουν. Τι θα τον κάνουν, ρε. Διαγωνιστικές διάπαιξεις. Έχει ας μην παίξει. Α, πάει με το κύπελο με την Ελευσίνα του χρόνου και ένα μας με τον. Ξέρω φέτος. Εγώ. Πανεγιά. Φέτος. Και δεν παίξει φέτος με ποιον, ρε, με τον Πανιόνιο. Τρεις διαγωνιστικές με τον Πανιόνιο. Σιγά, μια χαρά είναι ο Κίτσου. Ο Μάτος για το τρελοκομείο. Ο Μάτος ή για τη Σταυρούπολη. Να τον πάρει μαζί με τον άλλο, να τον. Πώς το λένε. Τον έξω αριστερά και τον έξω δεξιά του ΠΑΟΚ. Τον Κίτσιου, τον Αλάβα. Περίμενε λίγο, ρε, ας τον Κίτσιου ήσυχο. Λοιπόν, να σου πω. Πώς το λένε τον. Αυτό που βάλε τον γκολ, ρε. Στον τελικό, το offside. Πώς το λένε. Τον Ερίκη. Ερίκη με το Μάτος είναι για τον γιατρό Μπουντάκοβιτς. Τρελή και οι δύο. Μπουντάκοβιτς. Ποιος είναι ο Μπουντάκοβιτς? Τρελό γιατρό στο ψυχιατρίο Σταυρούπολης. Έχεις εμπειρία. Σέρβος, ναι, τον ξέρω. Με είδε, με έκανε και. Ηλεκτροσόκ με έβαλε και κάτι. Τι είπε, σε καλά. Όχι, αλλά.
Έχεις λέει διαχρονική αυτή η θεραπεία. Διαχρονική ανισορροπία. Ναι, εντάξει, είσαι μια σχολή από μόνο σου λέει. Περίμενε, τίποτα, είσαι για το κλουβί ή εκτός κλουβιού. Είσαι καλός τρελός λέει, θα σε αφήσω. Δεν είσαι επικίνδυνος. Όχι, είσαι καλός τρελός. Υπάρχουν κακοί τρελοί. Ναι, με είπε ο γιατρός Μπουντάκοβιτς ότι οι τρελοί διαχωρίζονται σε δύο. Στους επικίνδυνους τρελούς και στους σχιζοφρενείς, δηλαδή οι οποίοι έχουν τάσεις βιοπραγίες. Άλλο είναι σχιζοφρένεια, άλλο είναι τρελά. Δεν τα ξέρεις. Άλλο η μυθομάνια που έχεις εσύ, άλλο η σχιζοφρένεια, άλλο η τρέλα, άλλο η καλή τρέλα, άλλο η κακή τρέλα. Αυτά, κάθε ένα είναι διαφορετικό ρε κόκκινε. Αυτοί οι δυο είναι και το τρελοκομείο. Οπότε παίζει ο Κίτσιου, που κι αυτός μια δόση τρέλα στην έχει, πήγε να σκοτώσει τον Χριστοδουλόπουλο προχθές. Τι για δέσιμο. Ο Κίτσιου πρέπει να κάνει. Τι. Ο Ροτβάιλερ. Τι Ροτβάιλερ. Ναι, φίλε, πήγε να τον πλησιάσει ο Χριστοδουλόπουλος και έλεγε τώρα, άμα το δαγκάσει, θα τον αφήσει κανένα κομμάτι. Δεν μπορούσε να τον ακουμπήσει. Ήταν σε απίστευτη υπέρενταση. Ναι. Άστο αγωνιστικό. Ναι. Άστο αγωνιστικό. Ναι. Έπαθα πλάκα, δηλαδή ήταν με το μαχαίρι στα δόντια. Με μίσος πήγε. Δεν το λέω μίσος, με υπέρενταση. Με μίσος πήγε. Οι Έλληνοι δεν γουστάρω να μ' ακουμπάνε, έτσι το εξέλαβα. Μη μ' ακουμπάτε, ρε, δεν γουστάρω. Έχει μια τρέλα και ο Κίτσου. Από τον μπάτου την πήρε. Δεν ξέρω ποιον την πήρε. Ναι. Καλό είναι αυτό. Ναι, καλό. Να έχει τρέλα είναι καλό. Ναι. Βοηθάει ποδοσφαιρικά. Ναι. Σου έχω ένα δώρο για σήμερα. Να χαρώ το φίλο μου. 6,5 φράγκα. Ποιο, τι. Παίζει Θέλτα Ρεάλ Μαδρίτη. Πού παίζει? Μέσα στο Βίγκο. Στη Θέλτα μέσα. Ναι. Ναι. Και παρακαλάει η Μπαρτσελόνα. Λεφτά έδωσε. Χίρε, το χί πληρώνει 6,5 φράγκα. Λεφτά έδωσε η Μπαρτσελόνα. Δεν μπορεί, κάτι θα έδωσε. Χί σου λέω παίξε. Το ρεπορτάζ το ξέρω. Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Χί σου λέω παίξε. Η Μπαρτσελόνα παίζει. Η Ρεάλ παίζει. Τα πήρε, ρε. Πώς το λένε τον προπονητή της Θέλτα. Δεν το θυμάμαι. Άκου λίγο. Πώς το λένε. Θέλτα Ρεάλ. Θα γίνει Δηλμπέρης, ρε παιδί μου. Πασεραϊκός Άρης. Να παίξει με πάθος εναντίον του Άρη. Ε? Και να πηγαίνει ο γιος του. Γίνει... Να βγαίνει φωτογραφία στις μαζί θα του. Γίνει... Με το γιο του. Θα γίνει η Θέλτα. Ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Άκουρε, θα γίνει η Μπαρτσελόνα Λαμία. Θα γίνει η Μπαρτσελόνα Λαμία. Θα πάει λεφτά. Λοιπόν. Η Μπαρτσελόνα η Λαμία δεν μπορεί να πάει λεφτά. Ναι, δεν μπορεί να πάει λεφτά. Είναι δεδομένο. Επιτρέπονται οι βαλίτσες. Ναι, εδώ δεν επιτρέπονται. Άλλο είναι το θέμα. Παίζει τώρα με τη Θέλτα εκτός έδρας και παίζει την έδρα της την Κυριακή στο Σαντιάγο Μπερναμπέου με τη Μάλαγα. Προπονητής είναι ο Μίτσελ. Πρώην ποδοσφαιριστής Ρεάλ. Υπάρχει περίπτωση η Ρεάλ, η Μάλαγα να κόβει βαθμούς από την Ρεάλ? Όχι. Όχι. Θέλει 4 βαθμούς. Ναι. Για ποιο λόγο σήμερα να πάρει την νίκη? Χι και όλα ευχαριστημένοι. Και ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική και όλα καλά. 6,5 φράγκα. Ναι. Λέω, δηλαδή. Λείπει κανένα από την αυτήνα. Από τη Ρεάλ. Ναι. Δεν έχω διαπουσία. Δεν έχω διαπουσία. Δεν έχει διαπουσία. Βλακίες δεν λέω. Όταν ξέρω. Θέλτα να διάφοροι. Τελείως. Τελείως. Έπαιξε και κουράστηκε τώρα. Άρα πρέπει να πάρει λεφτά για να γίνει ενδιαφέρον. Ναι, αλλά πέρα από αυτό, αυτοί έχουν και μια ανισορροπία. Έρχονται για αποτελέσματα. Άμα πάρει λεφτά είναι αλλιώς. Δεν είναι. Προχτές όλοι περιμέναν Αθλητικό Μαδρίτη. Ισοπαλή, άστο. Έχει διάφορα παλάβα. Αξίζουν τα 6,5 φράγκα. Ή σήμερα ή την Κυριακή. Το άσο εκεί δηλαδή πόσο. Το άσο εκεί πληρώνει 4,15. Άρα το χι είναι καλύτερο. Τι ώρα είναι το match? 10 το βράδυ. Ωραίο match. Ναι. Πάει 5 ευρώ και παίζει 32,5. Και σώθηκα τώρα, θα πληρώσω τα κοινά. Και πόσα θες να βάλεις, ρε φίλε? Σκοπός είναι να βάλεις 500, να πάρεις 4. Άμα ήξερα ότι θα λήξει, γεια σου, είχα βάλει 5,000. Αυτά είναι. Τα ωραία χρόνια του Πασόκ λοιπόν, και τα ρίχνα με τα λεφτά. Αδερφή Κωνσταντινίδη, τηλεφώνητε στο 18133 για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου. Βρήκες κάθισμα? Δεν πήρα τηλέφωνο. Τι δεν σημαίνει? Άμεσα, γρήγορα και οικονομικά, τηλεφώνητε έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτή. Φροντίζουν να κάνετε την οριστική διαγραφή. Κάτι... Για οριστική λοιπόν λύση και διαγραφή, τηλεφωνείτε στο 18133 στου αδερφού Κωνσταντινίδη. Του πήρε τηλέφωνο και εσύ. Ναι. Ναι. Και θε μια θέση για το. Ένα κάθισμα για Σέιτσαν. Το οδηγού είναι. Οδηγού. Δηλαδή πώ έπαθε το κάθισμα το δικό. Το κόλλο το δικό σου κάθισε και χάλασε. Πώ έγινε. Φίλε, είναι φθορά. Φθορά είναι. 17 χρόνια αυτοκίνητο. Είναι. Και τι έγινε που είναι 17 χρόνια αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να χαλάσει θέση. Δηλαδή άμα χαλούσε δηλαδή. Δίσκο πλατό ή αν χαλούσε. Το δίσκο και το πλατό. Μάντα χωνισμού. Μάντα χωνισμού είναι λογικό να χαλάσει. Η θέση γιατί να χαλάσει, ρε παιδί. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι μικρό το αυτοκίνητο και άμα πούμε 4 γουρούνια μέσα, κάποια στιγμή κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι. Εντάξει. Τι άλλο. Τι άλλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι ελεύθερες. Στο 2310-90-90-90. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54-340. Μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Παροδήμος, όπου μπορείτε να πάτε εκεί και να βρείτε ό,τι θέλετε έτοιμο παράδοτο, όπως και μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για εσάς οι οποίοι δεν φταίνε το βαλαντιό σας για κάτι καινούργιο, αλλά θέλετε κάτι μεταχειρισμένο, ελεγμένο και αξιόπιστο. Περισσότερα στο 2310596. 690 στο 2310596. 596.
Πάμε στο κόμμο. Ένας μόνο. Παρακαλώ. Και βέβαια ένας μόνο. Αφού σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και εσύ μου λες για τον Ηρακλή. Ένας μόνο. Για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τι είπες για τον ΠΑΟΚ, ρε Χαϊβάνη. Είπες. Είπες τα επιχειρηματικά του Σαββίδη, είπες την εντεκάδα, είπες το σχέδιο, είπες μεταγραφές, είπες. Τι είπες. Τρόμπα με τον Ηρακλή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τρόμπα Μαρίνα. Λέγε, φίλε. Ρατόπουλε. Έλα, φίλε. Συμφωνώ απολύτως με την παθήτησή σου σχετικά με τον Σιμιτζόγλου. Όμως θα ήθελα λίγο να καυτηριάσω κάτι, ρε παιδιά. Ναι. Έχει να κάνει με το μέσο στο οποίο εργάζεστε. Είπες πολύ σωστά ότι ο Σιμιτζόγλου δεν ασχολήθηκε με το θέμα του Άρη με, στο, με τον Απόλλωνος Σμύρνης και το παιχνίδι με τον Όφη. Γιατί δεν γούσταρα. Ναι. Σωστά. Ναι. Γιατί δεν κάνετε μηνυτήρια αναφορά στο Σιμιτζόγλου όπως κάνετε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ποιος θα την κάνει. Το Μετρόπολης. Δεν κάνετε εσείς μηνυτήρια αναφορά στο Σιμιτζόγλου σαν αφορά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Δεν κάνανε. Κάνατε. Για τον Άρη δεν κάνατε όμως. Μπορείς να απαντήσεις. Και οφείλεις μια απάντηση όχι μόνο σε μένα, νομίζω και στον Κωνσταντίνο. Πώς ήταν τον κύριο από τη Γερμανία, τον Αντωνιάδη, τον φίλο του Ηρακλή. Τι. Ο οποίος μέσα στη γραφικότητά του πολλές φορές στην υπερβολή του σε ρώτησε κάτι και δεν του απάντησε. Και σου έχουμε συνηθίσει να απαντάς αυτά. Τι πράγμα. Γιατί το Μετρόπολης δεν έκανε μηνυτήρια αναφορά στο Σιμιτζόγλου όπως έκανε για τον ΠΑΟΚ για την υπόθεση του Όφη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πιθανόν ο ΠΑΟΚ να είναι ισχυρότερο μέγεθος, να έχει περισσότερο τριβή στα γεγονότα, περισσότερο να ασχολιότανε και νομίζω ότι ίσως γι' αυτό να έγινε. Ίσως γιατί οι διευθυντές, οι παραγωγοί να είναι περισσότεροι παοξίδες και ελάχιστοι αργενοί, αυτό είναι το λογικό. Άλλωστε, ωραία. Και ένα ραδιόφωνο που είναι. Ευθεία απάντηση. Ναι, ευθεία απάντηση. Λογικό. Λογικό. Και κάτι τελευταίο. Έχετε πολύ δίκιο που μιλάς για την περίπτωση του Μάτος, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν ευγνώμενος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, όχι με την ΑΕΚ, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τη φάση του offside, αλλά για την περίπτωση του Μάτος, γιατί είχε διαιτητική ασυλία σε εκείνο το παιχνίδι, όπως και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εκεί ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν ευνοήθηκε στο offside, γιατί πριν είχε προηγηθεί πέναλτι του Κρέσπο. Πέναλτι στον Κρέσπο. Άρα ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε μόνο στην περίπτωση του Μάτος. Και σας το λέω εγώ που είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Είσαι ουδέτερος και πρέπει να είσαι ουδέτερος όσο μπορείς περισσότερο. Είμαι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά να μην κόπτεστε ρε παιδιά το μέσο στο οποίο δουλεύετε ότι είναι αντικειμενικό και θέλει ισονομία στο ποδόσφαιρο. Γιατί αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις διαφορετικά. Αλλιώς αντιμετωπίζετε τον Άρη, αλλιώς αντιμετωπίζετε τον ΠΑΟΚ. Το μικρό σου όνομα. Άστα τα Δημήτρη. Άστα τα Δημήτρη, άστα σάγια. Εμείς εδώ κάνουμε μια εκπομπή. Ναι. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη για το μέσο. Από τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε εμείς για το μέσο. Μπορούμε να απολογηθούμε για μας. Οκ. Okay. Κατανοητό. Έγινε. Καλή σας ημέρα, καλή. Παρακαλώ. Μην προτρέχεις. Άκου τι θα πει ο άλλος. Τι θα πεις, ρε κόκκινε, να πούμε. Γραφείο τύπου του Μετρόπολη σε βάλανε εδώ πέρα. Μα δεν είμαι. Τι είσαι. Αλλά το γιατί κινήθηκε το Μετρόπολη έτσι και γιατί κινήθηκε αλλιώς. Όχι, εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου του Μετρόπολη. Δεν είσαι γραφείο τύπου του Μετρόπολη. Επόμενη γραμμή. Δεν έχει να απαντήσει αυτό. Καλημέρα. 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 Να ρωτήσω για τον αγώνα σήμερα τι βλέπεις. Εγώ είπα ότι βλέπω το παιχνίδι, βλέπω να μην χάνει ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια παίχτηκαν στο διπλό. Και επειδή παίχτηκαν σημαίνει αυτό. 10 εκατομμύρια. Ρε εσύ, να σου πω κάτι γιατί ειλικρινά τουλάχιστον γνωρίζεις. Πόσο έδωνε το διπλό το γνωρίζεις. 4,25. 4,25. Ξέρεις. Αν παίχτηκαν 10 εκατομμύρια στον ΟΠΑΠ θα είχε πέσει κάτω από τα 2,70. Ένα. Στον Άσο έδωνε 1,90. Δεύτερον. Μπορείς να μου πεις πόσο παιχτήκαν, αν παιχτήκαν στη Μαλαισία ή Σιγκαπούρη. Εδώ στο ΟΠΑΠ. Βρεάς τον ΟΠΑΠ, εκεί με ενδιαφέρει. Εδώ τι έχω κάνει. Δεν γνωρίζω εκεί ρε συμφιλέ. Εδώ γνωρίζω εγώ. Πού να ξέρω εγώ Σιγκαπούρη είμαι. Αυτή τη στιγμή 1,90 έδωνε τον Άσο, έτσι. Ναι. Και το δίνει 2,55. Τι γίνεται, τι παιχνίδι παίζεις εδώ τώρα, το έχεις καταλάβει, εγώ έχω καταλάβει. Τι παιχνίδι παίζεις. Δεν έχεις καταλάβει, εγώ έχω καταλάβει όμως. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλά φίλε εσύ. Μια χαρά. Πήρα στο γήπεδο την Κυριακή. Ναι. Πολύ ήσυχο μάτσο όπως τα είπατε στις προηγούμενες εκπομπές. Τι θα ήταν. Το οποίο δεν έβγαλε δυσαρέσκεια λόγω του κυπέλου. Ναι. Και πιστεύω πως ήταν καλύτερα που ήρθε έτσι από το να έχανε το κύπελο και να πετούσε τρία γκολ την ΑΕΚ.
Κυριακή. Τι σχέση έχει αυτό το ματς, είναι αδιάφορο για τον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό που είδα στον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν καίγεται και πολύ. Δεν κάηκε ρε φίλε. Ανοιχτός ήταν. Δεν πρόκειται. Επιθετικά χάφη είχε. 4-4-2 ανοιχτό είχε. Τον Μπέλκα κολλητό στον Μπρίλιοβιτς είχε. Ποιος ΠΑΟΚ να ενδιαφερθεί την άμυνά του, μη φύγει ο εξτρέμ, να μην κλείσει μέσα. Να, δεν είχε τέτοια θέματα. Αυτά τα έχει κάνει με την ΑΕΚ στο κύπελο και καλά τα έκανε. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν ενδιαφέρεται για τη δεύτερη θέση. Δεν τον νοιάζει. Θα πάει συντηρητικά δηλαδή του χρόνου στο Europa League. Μπράβο. Για να μπορέσει να χτυπήσει πιο ξεκούραστα το πρωτάθλημα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Γνώμη μου. Βέβαια θα εξαρτηθούν και τι μεταγραφές θα γίνουν το καλοκαίρι. Αλλά από αυτά που φέρονται από τώρα. Και ο λαός φαίνεται να μην τον πειράζει αυτό. Από τη στιγμή που ο στόχος επετεύχθη, που ήταν το κύπελο ο στόχος. Απλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση σε σχέση με την απώλεια του Σάκοφ στο μάτς με την ΑΕΚ. Η απώλεια του Σάκοφ θα μπορούσε. Αν έπαιζε ο Κάτσα θα καλύπτονταν. Ο Κάτσα ή ο Χαρίσης να ήταν καλύτερα το παιχνίδι. Όχι ο Χαρίσης, ο Κάτσα. Όχι ο Χαρίσης. Ναι, όχι ο Χαρίσης, ο Κάτσα. Ο Χαρίσης είναι επιθετικός χαφ. Δεν έρχεται στα μαρκαρίσματα. Είναι επιρρεπής στις κάρτες. Είναι άτσαλος στα μαρκαρίσματα. Και είναι περισσότερο επιθετικός χαφ σε παιχνίδια όπου θα βρει ο ΠΑΟΚ χώρο να έμπαινε στις τρύπες γρήγορα για να έβγαζε με τραντζίσιο γρήγορα τον ΠΑΟΚ μπροστά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι για μένα, κατά την άποψή μου, θα δω δεύτερη την ΑΕΚ στα play-off. Με τον ΠΑΟΚ πιστεύω σήμερα θα βάλει φρένο στον Παναθηναϊκό. Δεν θα τον αφήσει να κυνηγήσει δεύτερη θέση. Δηλαδή, χ το βλέπω το μάτι σημερινό. Και δεν περιμένω. Συμφωνείς ότι δεν τον παίρνει να κάνει δεύτερη κολλητή ήττα, σε εισαγωγικά, Τον παίρνει να κάνει δεύτερη και τρίτη ήττα εφόσον έχει κερδίσει. Εφόσον έχει κερδίσει. Ακριβώς. Την καλή θέση και εφόσον το Champions League δεν τον ενδιαφέρει. Δεν θα παίξει πολύ γκρινιά. Δηλαδή θα παίξει και το γόητρο ΠΑΟΚ σήμερα. Αλλά δεν έχει κίνητρο. Δεν νομίζω πως θα δω τον ΠΑΟΚ να παίξει μπάλα. Θα είναι ένα πολύ κακό μάτς κατά τη γνώμη μου. Αφού λείπουν και αρκετοί παίχτες του Παναθηναϊκού. Ένα κακό μάτς στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα χτυπήσει το ΣΥ κατ' εμέ για να μην αφήσει τον Παναθηναϊκό να πάει για δεύτερη θέση. Να είσαι καλά. Αυτά. Πολύ καλά. Καλή εκπομπή. Ο φίλος μου ο Στέφανος από την Νίκαια. Τι λέει. Φίλος, μιλάμε ραδιοφωνικά. Ναι. Λέει κόκκινη την απεργία, κάτι για σένα για να μπορεί να κυκλοφορεί με το κεφάλι ψηλά και όχι για τον κάθε εξαφτυλισμένο απεργοσπάρη συνάδελφο σου. Απογοητεύτηκα. Λέει Στέφανος από Νίκαια. Στέφανε, εδώ και 30 χρόνια έκανα πάντα απεργίες. Πάντα. Για ποιο λόγο όμως τις έκανα. Όταν βλέπω όμως. Ότι δεν με βάζουν μέσα στην ένωση. Όταν βλέπω όμως τη μέρα και βλάκα από πάνω. Τον είπαν βλάκα. Εντάξει. Να μην πω την άλλη λέξη που είναι η πρώτη λέξη που μαθαίνει ένας ξένος στην Ελλάδα. Παλικάρι μου. Λέω ρε φίλε, συγγνώμη, πρέπει να κοιτάξω και το σπίτι μου. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ενώ παλιά κοίταζε το κοινωνικό σύνολο. Πάλι το σπίτι σου κοιτάζει. Πες ό,τι θέλει. Τι πες ό,τι θες. Έκανες απεργία για να σε βάλουν στην Ένωση. Σε κλάσαν από την Ένωση και τώρα να πούμε δεν κάνεις απεργία. Κάνεις τον απεργοσπάστη. Καλημέρα. Τι γιατί βογκάς. Δεν κακό αυτό που λέμε. Κοίταξε το συμφέρον σου. Σου πουλήσανε να έκανα το λογικό. Όχι συμφέρον. Τι δεν όχι συμφέρον. Ρε δεν έκανες απεργία για να σε βάλουν στην Ένωση. Δεν παρακαλάγεις το Φερέτη. Όχι. Σε πούλησε ο Φερέτη, σε πούλησε παραμύθι. Τόσα χρόνια που έκανα απεργίες λέει τότε ήθελα για να μπω. Ναι. Δεν με ενδιέφερε. Α, δεν σε ενδιέφερε. Όταν με ενδιέφερε, ναι. Απλά είδα κάποια άλλα πράγματα. Καλά, έχεις το Φερέτη στην ΕΡΤ. Δεν έχω το Φερέτη. Έχεις το μεγαλοπαπά της εκκλησίας, δεν μπορεί να μπει στην Ένωση. Δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ καμία γνωριμία. Τότε άσε μας καημένη. Εντάξει, αν κοιτούσα να εκμεταλλευτώ, ναι. Έχω δέρος το αυτονόητο. Έλα, άντε, πάμε στο έχω όλα τα εχέγγυα. Όχι, δεν έχεις τα εχέγγυα γιατί δεν είσαι ΠΑΟΚ. Είσαι Ηρακλής. Ακούτε. Άμα ήσουν ΠΑΟΚ, θα σε βάζα στην Ένωση. Ηλίθιε. Καλημέρα. Έτσι λέω. Ακούτε. Ναι, ακούμε κύριε, καλημέρα. Είχαμε εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, μάλιστα. Λοιπόν, να δώσω μια απάντηση στο φίλαθλο του Ολυμπιακού. Να δώσω. Όσο για το θέμα που το Μετρόπολη έκανε μηνυτήρια αναφορά στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, ας πούμε, για το μάτς με το ΠΑΟΚ. Και γιατί δεν έκανε για το μάτς. Αναφορά. Για κόκκινη διόρθωνε. Δεν έκανε μηνυτήρια αφορά. Την πέσανε ο Μπούζος στον Σιμπιτσόγλου και τον έκαναν, πώς το λένε, ζήτησε να ανακοινήσει. Γιατί ακούμε Μετρόπολη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κοίταξε, και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, δημοσιογράφος του Μετρόπολη έδιωξε από μετάδοση αγώνων μέσα στο Καραϊσκάκι. Εντάξει. Άρα η Μετρόπολης δεν έκανε το δικηγόρο του ΠΑΟΚ που νομίζουν κάποιοι Αριανοί.
προσπάθησε να ανταποδώσει αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στους δημοσιογράφους. Α, στους δημοσιογράφους του Μετρόπολης. Ναι, το βλέπει με άλλο μάτι. Αυτά, είναι, αυτά ναι. Είναι μία σου και μία. Μία μου σου και μία. Έτσι το βλέπει ο φίλος. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Οπότε αυτή είναι η λογική. Ούτε ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει ανάγκη να, για δικηγόρους, ας πούμε, το Μετρόπολη ή οτιδήποτε. Το Μετρόπολη είναι μια... επιχείρηση. Μια αντικειμενική, ένα αντικειμενικό ραδιόφωνο. Το οποίο του την έδινε ο Μαρινάκης κάποια στιγμή, του ζήτησε, αν θυμάσαι καλά, κοστί καμιά 20.000 ευρώ για μια μετάδοση. Είχαμε το Θωμαίδη εδώ, 25.000 ευρώ για τον ΠΑΟΚ, 20 για τον Ηρακλή. Μπράβο, ναι. Και του λέει, είδες και για τον Ηρακλή 20.000 και του τη βγαίνει τώρα μια που βρήκε πάτημα νομικό. Μάλιστα. Δεν έκανε το δικηγόρο του ΠΑΟΚ που νομίζουν κάποιοι Αριανοί κάθε τρεις και μία το λένε. Ναι. Καταλάβατε. Το καταλάβατε. Λοιπόν, Κωστή, έχω γελάσει χθες τόσο πολύ στην εκπομπή του Γρηγόρη. Έχω γελάσει τόσο πολύ. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι είσαι στο στούντιο, ρε. Έχει εδώ σκηνοθετία, ρε. Σκηνοθετία έχει. Κοίταξε να δεις. Όταν γίνει σωστή και οργανωμένη δουλειά, παλικάρι, το αποτέλεσμα είναι άριστο. Έτσι. Εσύ, Γρηγόρη, θυμάσαι αυτόν τον το ραγκατσόσκυλο που σε βγήκε και σου λέει ρε, είσαι μάπα, δεν αυτό, δεν κάνεις σαν το ραγκάτσι. Έχω γελάσει, σου λέω, ακόμα γελάω. Ρε, ας τον καθένα να πει, γιατί ο Ούτσενα που νόμιζε ότι μιλάει με τον Ραπτόπουλο. Καλά, ο Ούτσενα έχει πει να μου κάνει ούσκυλο. Μα εγώ κάποια στιγμή ότι ο Ραπτόπουλος είναι μέσα στο στούντιο, ρε, εντάξει, κοίταξε, φίλε, γι' αυτό το ραδιόφωνο ήταν και παραμένει νούμερο ένα μέσο. Να είσαι καλά. Χαίρετε, παιδιά. Γεια. Γιατί αυτή η γοητεία του είναι αξεπέραστη. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έχει και τον κόκκινο γοητευτικό. Έλα, φίλε. Από τα μούτρα σου καλύτερος είμαι. 100%. Άντε, Κασπάζα. Μπράβο. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα στην πιο ερωτική και αντικειμενικότατη πόλη. Εγέρθητη όλη. Χαίρετε, τώρα που κόκκινο. Σε κάλεσε ο εισαγγελέας Γατάκη. Να δω τι θα κάνεις. Τρέμει τον εισαγγελέα τώρα. Τρέμει ο Κυρσάβας, στάμαθα. Του κάνε τα μούτρα από κρέας ο εισαγγελέας. Πέφτουν τα ζάρια από τα χέρια στο ξενοδοχείο, ναι. Έτσι άμαθα. Του κάνε τα μούτρα από κρέας ο εισαγγελέας. Ναι. Κατοχυρώθηκε η βαθμολογία. Ψήφισε και ο Ηρακλής να κατοχυρωθεί. Αλλά εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Εάν έτρωγε μείον 6 Ολυμπιακός, ποιος θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, ο δεύτερος της κανονικής διάρκειας ή ο πρώτος στο play-off? Εδώ δεν υπάρχει απάντηση, κύριε. Εδώ δεν υπάρχει απάντηση. Ο Ολυμπιακός Λουτρακίου, κύριε Ραπτόπουλε, θα το έπαιρνε πάλι. Ναι. Με έστειλε ο κύριος Σάββας να πάρω καινούριο πουκάμισο σήμερα, γιατί το πρωί ίδρωσε στο τάβλι, του πήρα ένα λαμάρτινα. Ναι. Όπα ρε, κολοδεύτηκες. Κοίταξε, εκεί σε αυτό, τι είπε ο προηγούμενος ακροατής, αντικειμενικότατο ραδιόφωνο. Ναι. Αντικειμενικό και αντικειμετή. Αντικειμέ. Για την αντικειμενικότητα αφήστε να αιωρείτε κάτι εδώ, γιατί 3 χρόνια πίσω, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Έτσι, όταν απεβίωσε, έφυγε από τη ζωή ο κύριος Φάνης Αθανασιάδης, το Μετρόπολης το έκανε γαργάρες, έτσι με αλατόνερο. Εδώ είναι που λέει, θέλει η Άννα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Πώς έλεγε ο κύριος Αντωνιάδης, πάω και θέμε εκεί. Ναι. Εντάξει, ξέρετε, γαλουγηθήκαμε σε μία δεκαετία. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, να ρωτήσω εσάς. Ναι. Όταν διαβάζατε στην παιδική σας ηλικία Μπλεκ και Ζαγκόρ, σε ποιον χώρο το απολαμβάνατε? Τουαλέτα, όπως πάντα. Τον αποδυτηριάκια του φιλάδλου σε ποιον χώρο του σπιτιού σας? Τουαλέτα, όπως πάντα. Εμείς, ξέρετε, στη σύγχρονη εποχή, επειδή καλουδηγηθήκαμε με αποδυτηριάκια και με Καραγιανίδη, ναι. Ξέρετε που απολαμβάνουμε τις εκπομπές του Μητρόπολης που είναι αντικειμενικότατο ραδιόφωνο? Ναι, για πείτε μας. Και ανησυχώ πάρα πολύ, κύριε Ραπτόπουλε, διότι δεν έχω δει καμία κίνηση μετά τον τελικό, πόσες μέρες περάσανε. Πάντως ο Γιώργος ο Γεωργίου, που είχα μια κουβέντα μαζί του, μου είπε το εξής. Ναι, μου είπε το εξής. Για τον τέταρτο. Μου είπε το εξής. Ναι, πείτε μου, σας ακούω. Με ευλάβεια. Ο φιλαλός, μου λέει, ναι. Είχε ξεσκίσει την αναγνωσιμότητα, ο αποδυτηριάκιας είχε ρημάξει όλα τα site. Μέχρι που ήρθε ο Κόκαλης με μια σακούλα. Σπόρια θέλετε να πείτε. Σπόρια. Να σου πω, και ο Γεωργίου, ο Γεωργίου, ναι, είναι τίμιο. Να πάει σπόρια. Ο Γεωργίου είναι τίμιος, να ξέρεις. Εξού και την M3 που είχε. Δεν είχε M3.
Λάθος. Τι είχε, μία M3. Όχι, δεν είχε M3. BMW είχε, M3 δεν είχε. Και M3 να είχε τα λεφτά που πήρα από τον Κοντομινά, από τον Α, τα πάρα πολλά. Όχι, εσύ δεν θα έπαιρνε ένα καλό αυτοκίνητο, εγώ θα έπαιρνα. Όχι, μα είχε. Αν σε. Εγώ θα έπαιρνα. Μην το πιάνει τον Γεωργίου στο στόμα σου, το Σταυρό. Όχι, όχι. Το Σταυρό που κουβάλισε να μην τον έχει κανένα. Σα πράγμα. Συγγνώμη, άλλο το παιχνίδι. Και κάτι άλλο για να το γυρίσουμε, γιατί με στεναχωρεί. Άλλο είναι το θέμα. Ο δίπλα μου είναι τόσο ψεύτης, ναι. Να ξέρεις, και το μπλε και τα Mickey Mouse και τον αποδυτηριάκια, στο σαλόνι τα διάβαζες, το αλέτα άλλο διάβαζε. Το τα-τα-τα. Γεια, βρε, δεν ρωτάσα. Εσύ που το διάβαζες το καρτί. Εγώ διάβαζα το Λονδίνο 2001. Πού, στο κελί με τον Παΐσιο. Στην τουαλέτα. Α, στην τουαλέτα κι εσύ. Όταν άσπιζα τους τοίχους. Άσπιζα τους τοίχους. Ναι. Έλα, φίλε. Ορίστε! Έλα, φίλε! Παρακαλώ! Έλα, καλημέρα! Ναι, περνάτε και για τρελό, ναι. Ποιος είναι τρελός? Εσύ πάντως όχι. Ναι, κλείς το ράδιο και πες ό,τι θες. Α, ναι, να το κλείσω λίγο να πάω πιο πέρα, μάλλον. Ναι, κάνε κανένα τέταρτο, δες να πάρεις πιο πέρα. Κυρία ή κύριος μου τώρα. Δεν κατάλαβες καλά. Μπερδέχτε. Συγγνώμη. Κύριος ή κύριος. Πήγα λίγο πιο πέρα. Είμαι κυρία. Α, κύρια, καλά κατάλαβα. Λοιπόν... Κυρία με κάνει τόνο Μπάλμπορο στο λαιμό, να πούμε. Ό,τι θέλει κάνει, ρε. Ναι. Ακριβώς. Και πες, και πες τώρα από τα που λέω, να μην φωνάζει, γιατί δεν τον ακούει κανείς. Δεν φωνάει, σκούζει. Έχει διαφορά. Σκούζει, πονάει πολύ. Γιατί μας ακούτε, κυρία μου? Ορίστε. Γιατί μας ακούτε, φωνάζει. Και δεν θα βρει το δίκιο του. Να σου πω κάτι. Ό,τι αγαπάς. Στην ουσία δεν σας ακούμε. Δηλαδή... Λόγω του Ραπτόπουλου, εσύ είσαι μια χαρά, παιδί. Να σας πω κάτι, κυρία μου. Ναι. Χεσμένοι σας έχω, αν μ' ακούτε ή δεν μ' ακούτε. Λοιπόν. Τον έχεις κάνει τώρα. Πραγματικά. Περίμενε. Άκου να δεις. Επειδή είσαι αλάνη, μην κάνεις την πατατιά και του απαντήσεις με το ύφος του. Θα του κάνεις το μεγαλύτερο δώρο. Κυρία μου, σας έχω δει. Έχει σκάσει τώρα. Διπλοχεσμένη σας έχω. Έχει σκάσει. Είναι αναμένος τώρα. Έχεις δει παντζάρι. Καθόλου. Έτσι, σαν τον κόλλο του Μαϊμού. Έχω δει παντζάρι και τον έχω δει και στην τηλεόραση παντζάρι. Άστο. Ξέρω. Τι ομάδα είστε. Να πω κάτι. Τι ομάδα είστε και θα μας πείτε. Ναι. Εγώ. Ναι. Μετρόπολης. Α, δεν έχετε κάποια ομάδα. Αλφα, β, θετικό, δηλαδή. Ακούστε, κυρία μου, να σας πω κάτι γιατί δεν πάω. Παουκάρα με όλη τη σημασία. Αν δεν είστε τραβέλοι, κάντε καμιά λαρυγκοσκόπηση γιατί μου έχουν κάνει τον πολύποδο στο λάρυγκο. Παουκάρα με όλη τη σημασία τη λέξη. Αν είσαι τραβέλοι, για τραβέλοι σε κόβω. Εγώ την κόβω, την τύπησα καμιά δύο μέτρα. Να δεις κανένα πόδι με καμιά γάμπα έτσι. Και να τη δεις μπροστά σου και να λιποθυμήσεις. Γυμνοσάλιαγκα. Συνεχίστε, λοιπόν, κυρία. Ακούς, ναι. Εγώ πρώτα είπα ΠΑΟΚ και μετά μπαμπά. Πρώτα είπατε ΠΑΟΚ και μετά μπαμπά. Ακριβώς. Έτσι γίνεται δηλαδή συνήθως τα παιδιά που γίνονται ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ. Έτσι. Μάλιστα. Ίσως. Μάλιστα. Αλλά γιατί ασχολούμαστε. Από δυτικές συνοικίες να υποθέσω. Γιατί ασχολούμαστε, ναι, με μη-μη-μη-μη-μη-κίες. Ναι. Λοιπόν. Και δεν βλέπουμε την ουσία του πράγματος. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Πείτε μας την ουσία του πράγματος. Συγγνώμη, το Μάτος, ναι, γιατί τον κάλεσε ο... Για να τον τιμωρήσει. Γιατί, για ποιο πράγμα. Για το χτύπημα πάνω στον Μπέρκ. Μπράβο. Όταν οι άλλοι μπήκανε μέσα και κάνανε τα έσχη και τα όργια, ναι, και έχει γίνει μία η αγωνιστική. Έτσι, ναι, μιλάμε πάντα για τον κύριο Μαρινάκη. Εντάξει, ναι, ναι, να το πω και κύριο. Ναι, γιατί είμαστε. Εκφραζόμαστε δημόσια και πρέπει να είμαστε σωστοί. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό εκφράζομαι σωστά κι εγώ. Λοιπόν, και έχουν γίνει τα έσχη και τα όργια τόσα χρόνια και μας διοικεί ένας. Γιατί ένας είναι. Και τώρα τα έχουν βάλει με τον κύριο Σαββίδη. Εντάξει. Και δεν κουνιέται φίλο, γιατί δεν ενανιώνεται κανείς. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Διαφωνείς για ποιο λόγο, για πες μου. Γιατί έχει αναντωθεί πάρα πολλοί κόσμος και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τα λένε για τα του Ολυμπιακού και θα τα λένε και για το Σαββίδη, αν και εφόσον θέλει να κάνει τα ίδια. Να σου πω κάτι. Αν θελήσει να κάνει τα ίδια, προσέξτε τι λέω. Ναι, ναι. Να σου πω και κάτι, είναι λογικό δεν νομίζω αυτό, να θέλει να κάνει τα ίδια. Okay. Δεκτό. Γιατί ένας άνθρωπος που παλεύει και πληρώνει για αυτό που παλεύει, δεν, να κάνει τι. Δεν προέτρεψα να βγάλω συμπέρασμα, λέω αν κάνει τα ίδια θα τα ακούσει και αυτός.
Σίγουρα θα τα ακούσει και θα είμαστε οι πρώτοι που θα τον κατακρίνουμε. Δεν αμφιβάλλω. Να είστε καλά, λόγω χρόνου πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ωραία, να σου πω κάτι. Εκτός αέρα, ό,τι θέλετε. Στον αέρα τώρα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Συγγνώμη. Διαφημίσεις. Για καινοτόμα λιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες, AgriPro. Επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή. Aminutom και Steamcorp L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα. Calcibor και Smart Asbestium για σφιχτή επιδεσμίδα και αδοχή στο ράφι. AgriPro στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτα το από το γερμπόνο σου ή μπες στο agripro.eu. Λιπάσματα για να μπεις δυνατά στο παιχνίδι από την AgriPro. Τα 390 δικά σας. Πάμε στο κόμμα. Ξέρεις ο ένας παοξής που τον πιάσαν που βαρούσε εκεί με τους αεξίδες πλακώθηκε από πού ήταν, ε? Από το Ζαΐρ. Κογκολέζος. Ζαΐρ. Κογκολέζος. Ποια η διαφορά του Ζαΐρ από τον Κογκό? Δεν ξέρω, Κογκολέζος ήταν. Πρώτος ξάδερφος του Πασκάλ ήταν. Ρε εσύ, αυτός λέει ξάδερφός μου ήταν. Κατάλαβες? Και ο άλλος λέει είμαι χρυσαυγή της παοξής. Και ο Κογκολέζος χούλιγκαν βαράει τον αεξί. Έχουμε παρανοήσει αυτή τη χώρα. Έλα, έλα, πάμε. Άντε, καλημέρα. Παρακαλώ. Έλα. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ελεύθερες, ελεύθερες. Κώστα, λύσε μου μια απορία, ρε φίλε. Θα στη λύσω, ρε φίλε. Αν δεν είναι μαθηματικά, μπορώ να στα λύσω, ναι. Όχι, δεν είναι μαθηματικά. Πες μου λίγο, εσένα ποιος σου έχει πει τώρα ότι δεν ενδιαφερόμαστε για Champions League? Η εικόνα της ομάδας σου, το στήσιμο της ομάδας σου και η σύνθεση της ομάδας σου. Το ότι έχασες και σου λαλαλά. Το διαστραμμένο του μυαλό, ρε. Άκου εμένα, σε απαντάω, ας το κόκκινο να λέει. Ότι χάσατε ένα 0, ότι χάσατε ένα 0 και έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα και εντάξει και εδώ και τα λοιπά. Σιγά μην έχετε στόχο το Champions League. Σιγά. Κάτσε ρε φίλε, επειδή χάσαμε ένα μάτς, δηλαδή δεν είναι διαφορετικό. Χάσατε ένα μάτς το οποίο δεν προσέξατε καθόλου την άμυνά σας, τα χάφσας, δεν κλείσατε τους χώρους, ενώ στο κύπελο ήσασταν πολύ προσεκτικοί γιατί είχατε στόχο το κύπελο. Το κύπελο ρε φίλε είναι ένα μάτς τελείωσε, αυτό είναι 5. Ναι, είναι 5. Άμα το είχατε στόχο δεν θα έπεσε και ο Μπίσες Βαρ. Πώς το λένε ο Μπέλκας μαζί. Αν σου έλεγε κανείς. Δεν μπορείς να κρίνεις ρε φίλε με ένα μάτσο ότι δεν θέλουμε να βγούμε Champions League επειδή χάσαμε ένα μάτσο. Ένα μάτσο είναι και χάθηκε. Στεναχωρεθήκατε δηλαδή αν δεν βγείτε πρώτοι. Γιατί να. Όχι, δεν θα στεναχωρεθώ. Και λοιπόν, άρα δεν το έχεις στόχο. Άμα χάνεις το κύπελο θα στεναχωριώσουν, τα μούτρα σου θα ήταν κάτω. Έτσι. Βέβαια, πρώτος μας στόχος είναι το κύπελο. Και αυτό λέω και εγώ. Θέλουμε να βγούμε και Champions League. Το άλλο, το αν βγούμε Champions League θα δούμε. Και αν βγούμε καλά θα είναι, και αν δεν βγούμε δεν τρέχει τίποτα, και όλα καλά και όλα μέλη γάλα. Αυτό λέω εγώ, δεν διαφωνώ μαζί σου. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο, αλλά σου λες δεν ενδιαφερόμαστε, κατέβουμε να χάσουμε. Παιδί μου, άκουσε να δεις, του χρόνου πραγματικά ο στόχος σας θα είναι το πρωτάθλημα. Θα είναι στόχος, δεν θα είναι, ξεκινάει το πρωτάθλημα και βλέπουμε. Θα είναι στόχος, σοβαρό στόχος το πρωτάθλημα. Αυτό λέω. Αυτό εννοείται. Ενώ πριν 5 χρόνια, ξεκινούσε το πρωτάθλημα, ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, σας ρώταγα. Δεν απαντούσε κανένας. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τώρα. Μην με το χαλάς, για μένα είναι έτσι. Για σένα είναι έτσι. Και λες, δεν θέλουμε να βγούμε. Δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Θέλουμε να βγούμε Champions League και θέλουμε και να περάσουμε στους ομίλους. Ναι, και εγώ θέλω μια Porsche Carrera. Καλά, και εγώ θέλω πολλά. Είδες λοιπόν. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είσαι γερός. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ακούτε. Θαυμάσια. Μ' ακούτε. Καμπάνα το Αϊθαράπη, λέει. Ναι. Είμαι ο Γιώργος και πιστεύω σε 4 γράμματα. Πι, αλφα, όμικρον, κάπα. Ναι. Λοιπόν. Τι δουλειά κάνεις, Γιώργο? Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Ραπτό. Να σου δώσει μαρινάκι σαν 200.000 το χρόνο να πας λοιπόν, να γίνεις υπάλληλος του Ολυμπιακού. Θα είσαι 5 γράμματα να πούμε. Θα τα πιστεύεις τα 4 γράμματα. Λοιπόν, άκουσα να σου πω. Ναι, για πες μου να μάθω. Ο ΠΑΟΚ πρέπει σε όλα τα επίπεδα να μάχεται. Ναι. Δεν είναι καμιά ομαδούλα η οποία θα μάχεται και μην το παίρνετε ότι ξέρεις. Δεν το δέχομαι ότι θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Με καμία ομάδα, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με τον. Μην το δέχεσαι, εσύ είσαι οπαδός. Μην το κάνεις επίτηδες. Άκουσε Κώστα, σε παρακαλώ. Άκουσε. Μην το κάνεις επίτηδες. Θα χτυπήσει όλα τα παιχνίδια και πρέπει να χτυπήσει. Κατά χταπόδι στο μόλο θα χτυπήσει.
Δεν είναι ομάδα. Κάνα χταπόδι στο Μόλο θα χτυπήσει. Άιντε τώρα θα χτυπήσει. Όχι, είδα την ΑΕΚ πως τη χτύπησε. Στο 20 λεπτό για 4-0 σου είδα τη χτύπησε. Το χταπόδι στο Μόλο της Μηχανιώνας. Τι θα κάνει. Η ομάδα η δικιά σου και η άλλη. Βράζει την ομάδα τη δικιά μου και την ομάδα τη δικιά σου. Για 4 γκολ σου να και δεν ακούστηκε τίποτα. Αν δεν ήταν ο Γλύκος 4-0 θα έκανε. Δεν δέχεσαι. Η ομάδα η δικιά μου θα τη χτυπήσει όλα τα παιχνίδια. Δεν κατάλαβε. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Δεν κατάλαβε. Γιατί είναι ομάδε οι οποίε. Και έχει καμιά Τούμπορκ να χωνέψει, καλά. Όχι, όλα τα παιχνίδια τα χτυπάει. Καλά, καλά. Αυτέ που έχουν DNA, οι δικέ σα ομάδε. Τι DNA και RNA, ρε. Ήρθε η ΑΕΚ εδώ και σε πήρε το κέντρο με στην Τούμπα και είχε στα γυναικόπαιδα στην Τούμπα αντί για κερκίδα. Ποιο DNA και RNA, ρε. Και όλη τη νύχτα. Και ποτέ σερά να πούμε να μα τρελάνει. Άκουσε να σου πω, ρε. Μάλιστα, κύριε. Άκουσε να σου πω, ακού. Τελείωσε. Εγώ πήρα τηλέφωνο. Καλά, δεν το επίπεδο μου. Εντάξει. Λοιπόν, όλη τη νύχτα του είχε ο Σαββίδης και ο προπονητής και τους έλεγα τι κάνατε. Θα κλάψω ρε φίλε, τέτοιο πράγμα. Όχι, θα κλάψει. Τι λες ρε φίλε, τι λες, σοβαρά μιλά. Πολύ στεναχωρέθηκαν. Εσύ γελάς όταν χάνουμε γιατί ο Μαδούλος θα πάει τρίτη εθνική. Βράσε μένα την ομαδούλα μου. Όχι, όχι. Σιγά σιγά θα σου κλείσει καμιά αρτηρία. Μη συγχύζεσαι, χαλάρωσε. Άμα θέλεις, ναι. Δεν κλείνει καμιά αρτηρία δικιά μου. Βρε όλες οι αρτηρίες κλείνουν και δικιά μου και δικιά σου. Δεν κλείνει αρτηρία δικιά μου. Καθόλου, άμα θες να με γνωριστούμε κιόλας. Και τι θα σε κάνω ξεκάπη εγώ άμα γνωριστούμε. Τι, δίπλα σου είμαι ρε. Πού, κοντά είμαστε. Πολύ κοντά. Εντάξει, να πιούμε καφέ. Κλείσε παλιά άνθρωπε. Καλό μεσημέρι, φωνάζει μεσημεριάτικα. Φιλιά ρε, φιλιά. Σ' αγαπώ ρε. Και ακουσκοντραρίστηκα μαζί σου. Επόμενη γραμμή. Λέγαινε κόκκινε, μίλα, τι είχε πιαστό, αμίλητο ρε. Σιγά, μη ρεύεσαι. Μη. Πάλι ισοφαλική παλινδρόμηση. Χαρ χουρ. Τι έφυγε. Μιλάω, ρε. Μιλάω. Έλα, φίλε, ναι. Τι, από μέσα σου μιλάς. Με πιάκο. Τι, εγκαστρίμηθο είσαι. Με πιάκο. Α, μιλάς. Ενημερώνεσαι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Εγώ είμαι. Ου, εσύ με τα κρεατάκια, ναι. Ναι, έχουμε το τσιγάρο, μας έχει κάνει 23 στα λαμπάκια. Παλιά άνθρωποι έχει βγει το τσιγάρο. Κόψτε ρε, εσύ. Δεν καπνίζει πολλά. 4,5 πακέτα την ημέρα. Πόσο! 4,5 πακέτα την ημέρα. Ούτε 5! Αλλά τα 5 έχει από 2 τσιγάρα μέσα, δεν έχει παραπάνω. Γιατί είναι εξαίσθηση και καπνίζω σαν βρό. Σκοπός είναι. Σαν δευρό λέει δεν καπνίζω. Σκοπός είναι. Καπνίζω, σε ευχαριστεί αυτό που κάνεις. Στο στρατό λέγαμε. Τι καπνίζεις. Πώς το λέγαμε. Τρακαστράτος. Ναι, ναι. Τρακαστράτος. Εγώ πήρα για άλλο πράγμα. Ναι, για λέγε. Είμαι ο πρώτος παιδιά που το έχω πει εδώ και εκεί. Πρώτη φορά βέβαια παίρνω στην εκπομπή. Για πες φίλε. Ότι εγώ θα μείνω στον αγώνα του Κυπέλλου. Και θα μείνω εγώ σε ένα δημοσιογράφο της Ένωσης Συντακτών. Ο οποίος δεν θα πω βέβαια όνομα για ευνόητους. Καλά θα κάνεις φίλε, μπράβο. Ο οποίος ο άνθρωπος έχει παρουσιάσει τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ και λέει δεν υπάρχει offside. Έχει κάνει πλήρη ανάλυση της εικόνας. Δείχνει την ώρα που γυρίζει πίσω ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Και την ώρα που ακουμπάει το έχει κάνει και αριθμημένο παιδιά. 0,0001 δεν ξεκινάει. Η φάση που φεύγει από το πόδι ποδοσφαιριστή. Καλύπτεται από τον αμυντικό. Βέβαια. Και δεν είναι αυτό. Ο ίδιος, και επειδή έχουν πει αλήτη 1000 για τον επόπτη, ξέρω εγώ, δεν είμαι εγώ δικηγόρος του επόπτη, ούτε με νοιάζει εμένα ποιος είναι. Δεν σε νοιάζει, ναι. Στο 24ο λεπτό, παιδιά, άμα δείτε τη φάση με τον Αραούχο, που του γίνει πάσα και είναι offside, ο συγκεκριμένος ο ίδιος επόπτης αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι εκτεθειμένος, ρε παιδιά, στημένος σε μια φάση αυτή να, και να είσαι στην άλλη. Ναι. Γι' αυτό το λόγο. Και επειδή τα είδα αναλυτικά αυτά που δείχνει. Αυτό είδα εγώ και λέω μπράβο, βέβαια δεν περιμένουμε από κάτω κάτι να το εμφανίσουν αυτό ή να το δείξουν ή να το κάνουν. Πρέπει να το πάρει κανάλι ο Σαββίδης, το Mega Channel. Ναι, να βάλει εκεί μέσα τους δικούς. Να βάλει εσένα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει ο Γρηγόρης ότι έτσι είναι η αλήθεια ρε παιδιά. Το θέμα δεν είναι, εγώ πάω ξύσιμα, αλλά εγώ δεν θέλω τέτοια τύπου. Είναι ο χοντρός να δει κάποιος άλλος ή να κάνει. Θα το δούμε, ακού να σου πω κάτι. Εγώ ούτε θα σε χρεώσω τώρα. Άντε πάλι. Ούτε θα, αν θα δω να το κάνει σύστημα, θα σου πω αδερφέ. Ήθελε να γίνει καλύφης. Καλά θα κάνει ρε φίλε, γιατί αν δεν γίνει δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Καλά θα κάνει τις ενώσεις, δηλαδή γιατί να πάει και να τις δίνει χειραψίες τώρα όλα τα λιγούρια εκεί των ενώσεων. Γιατί να πάει, αφού έτσι παίζεται το έργο. Καλά θα κάνει να γίνει καλύφης. Εγώ υπέρ του είμαι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τα κλάματα δεν μπορώ. Πάρε διαιτησίες, πάρε τους διαιτητές, στείλε 5 Ρώσους εκεί πέρα τους κάνουν μασάζ. Πριν τους αγώνες με κάτι σβέρκους, να κάνε κάτι κουνί σου. Τι ας πούμε, γιατί το έκανες. Αυτά τα λένε οι Αριανοί, οι Ηρακλειδείς, οι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί. Πάρ τους, φά τους λάχαν όλους. Έχεις λεφτά, πίδα τους. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, φορμαρισμένη μου, καλημέρα. Ο προηγούμενος κύριος, ποιον έχει φωτογραφία, με τον Μπέτσο και τον Κουλουμπί. Παλιό, είναι παλιό με τον Μπέτσο και με τον Κουλουμπί. Αυτό ακόμα. Το θυμήθηκε. Τέλος πάντων. Ναι. Κατόπιν συνονίσεως και ευτή
ο Γρηγόριος Κόκκινος, ναι, κατόπιν συνονοήσεως μεταξύ κυρίου Ανδρώνη και κυρίου Παπαζαφυρίου. Τι έγινε? Εάν δεν αλλάξει ποτό η Ούτσενα, δεν τον θέλει καλό ποτό την Ούτσενα ο κύριος Γρηγόριος Κόκκινος, να μην ξαναπάρει την ΑΕΗ τηλέφωνο στον όμιλο Μετρομίντια. Προτιμώ Πασοξίδες Νυφάλιος. Πάρα τους χρειαζόμαστε αυτούς και γι' αυτό το πράγμα να ξέρεις ότι ευθύνεται Κώστας, το λέω ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Αυτό φταίει με τις μόμπες που τους σερβίρουν. Προχθές η Ούτσινα μιλούσε με σένα ενώ ήταν ο ηχολήπτης, σέβαζε ο Γρηγόρης από τον ηχολήπτη. Εχθές και η Ούτσινα μιλούσε κανένα 20 λεπτό σε νέο. Συγγνώμη, συγγνώμη, θα τον έκλεινες ποτέ? Εγώ θα τον άφηνα 3 ώρες να μιλάει. Γρηγόρη, αν τον έγινες, με συγχωρείς, θα στο πω, θα πιανώσω να μην πω τη λέξη. Κότσος θα είμαι, εγκληματίας θα ήμουν. Όχι, θα ήσουν εγκληματίας. Γι' αυτό έγινε συνεννόηση με τον όμιλο Μετρομίντια, αλλαγή ποτού στην Ούτσενα. Απλά υπάρχει πρόβλημα. με πήρανε από την τροχιά και μου λένε ότι γίνανε καμιά 25 ατυχήματα εκείνη την ώρα. Κώστα, ακούς. Εν τω μεταξύ σου απαντούσε σοβαρά η Ούτσενα, όχι τέτοιο τώρα. Σε απαντούσε κανονικά, σε μιλάω. Και θα λέει τώρα πάνω στο χωριό, ρε εσείς, μα μίλησε. Να είστε καλά, δύναμη, δύναμη. Και εσύ, όλος ο κόσμος. Ναι. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα. Ο Κωστάκης πού είναι? Εδώ. Δίπλα μου. Πάλι εσύ είσαι? Πάλι ναι. Κυρία, ναι. Γεια σου, Κωστάκη. Καλώς την. Μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι. Μπράβο. Θέλω να μου εξηγήσετε. Κάτσε να φύγω από το ράδιο μου λίγο. Ναι. Αυτό που σου είπα, γιατί κάλεσε το Μάτος ο... Τόσο, πώς το λέμε εσύ. Πώς το λένε ο εισαγγελέας. Ναι. Είχε πάει στα λουτρά της διψού εισαγγελέας. Είχε κλείσει το κινητό. Κάθισε 10 μέρες. Και όταν ήρθε στην Αθήνα ο εισαγγελέας, γιατί αυτή είναι και γέρη, οι εισαγγελείς είναι μεγάλης ηλικίας οι άνθρωποι, πήγε κάνει τα λουτρά του, θυμήθηκε να φωνάξει το Μάτος και να κάνει με τον Ολυμπιακό και να δείξει ο άνθρωπος ότι δουλεύει, ότι έχει δουλειά. Άκουσες την ενόχληση στον Κωστή? Ναι. Τι? Γι' αυτό ήταν όλο το ζουμί του διαλόγου που είχατε πριν, ήταν αυτό. Σου λέει, δεν κάλεσε για την υπόθεση του Άρη, κάλεσε για το Μάτος και τον Ολυμπιακό. Εκεί είναι το ζουμί όλο. Ο εισαγγελέας δεν είπε τίποτα για τον Άρη. Δεν τον κάλεσε. Τι να πει, δηλαδή τι, τώρα σοβαρολογίες. Μα έπρεπε να κάνει. Το κλάσιμο που όριξε ο εισαγγελέας στον Άρη ήταν χειρότερο από το κλάσιμο του Λύκου. Σε έχει κλάσει Λύκος. Σε στη βρώμα βγάζει. Εγώ να σου πω κάτι. Το κλάσιμο του Λύκου. Ελλάδα είναι μόνο Αθήνα. Εντάξει. Όχι, τώρα που ρίχνει τα φράγκα ο Ιβάν, ισορροπούν τα πράγματα. Πώς θα γίνει. Ναι, αλλά το θέμα είναι εμείς να είμαστε μαζί με τον Ιβάν. Γιατί ποιος είναι ενάντια στον Ιβάν? Πολύ. Με ένα κυπελάκι, όλοι οι παοξίδες φωνάζουν Ιβάν, Ιβάν. Άμα πάρει το πρωτάθλημα, θα γίνει αγαπητότατος και θα μπορεί να έχει στρατό, θα έχει καραβάνια στρατό για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και θα ωφελείται και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί, οι άλλοι τι κάνουν κάτι. Κωνσταντίνε. Βλέπεις κάτι διαφορετικό. Ο Ιβάν όμως. Έχει 3 χρόνια που φωνάζει για το replay. Ναι. Ναι. Ποιος ήρθε? Και τον τιμάει αυτό. Ποιος ήρθε να του κάνει σεγόντο? Και τον τιμάει αυτό. Πριν κλείσουμε, γιατί μίλησες και άλλη φορά. Το και τον τιμάει αυτό. Το μικρό σου όνομα? Γεωργία. Γεωργία. Να είσαι καλά. Σήμερα με ποιον έπινε καφέ η Γεωργία? Να πω κάτι. Να πω με ποιον έπινε καφέ η Γεωργία σήμερα? Στον αέρα. Βέβαια. Να το πεις. Να το πεις. 90 και ξανά μάνα 90. Με το ραγκάτσι έπινε καφέ. Καλά. Φυσικά. Έτσι. Να είσαι καλά. Το παλιό σκύλο θα έρθει μετά από εδώ. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η κυρία τώρα με πήρε τηλέφωνο. Έχει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, 30 ετών. Την πήρε ο ραγκάτσι και το είδε σήμερα. Κάναμε κουβέντα. Ναι. Είναι παοξού λυσασμένη. Γιατί είναι κολόπεδο, μου λέει, κυνηγά στον ΠΑΟΚ. Έτσι με είπε. Σας παρακαλώ, κυρία μου, λέει. Μιλάτε, λέω, σε έναν άνθρωπο, ένα κύριο που ευαίσθητο άνθρωπο. Μου κατά αυτόν τον τρόπο. Το σταυρό που κουβαλάει η Γεωργία, να μην το κουβαλήσει κανείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Αν και δεν γίνεται. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Υπομονή, όνειρα. Νηστεία και προσευχή. Νηστεία και προσευχή. Ορατόπουλος, ειδικός είναι σε αυτά. Σκατόπιες καταστάσεις εγώ δεν κάνω. Να το παίζω Χριστιανός και μετά να κάνω άλλα από πίσω. Καταρχήν να δούμε λίγο το θέμα του Ηρακλείου, παιδιά. Ναι, φίλε. Δείξε μας την πραγματικότητα να κλείσουμε τα ραδιόφωνα. Δεν άκουσες? Ναι. Μ' ακούτε? Βέβαια, ρίξε μας την ακροματικότητα τώρα. Να ρωτήσω λιγάκι κάτι. Βγήκε μια απόφαση έτσι, που ζητάει 3 οικονομικά κριτήρια. Μπορεί
έχει το δικαίωμα να τα εκπληρώσει ή είναι εκπρόθεσμος. Εκπρόθεσμος, ναι. Δηλαδή και να τα εκπληρώσει δεν κάνει τίποτα. Ακούστε, ο νόμος λέει ότι δεν υποβιβάζεται. Καλά. Ναι, αυτό το ξέρω, Γρηγόρη. Εκεί θα πάει, θα ακολουθήσει η νομική οδό. Η ενημέρωση που έχουμε λέει ότι αν δώσει τις μετοχές αλλού, θα αδειοδοτηθεί με περιοριστικούς όρους. Αν δεν τους δώσει, θα τον φάει μαρμάγκα. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί τα οικονομικά κριτήρια, ούτως ή άλλως δεν έχει δικαίωμα να τα εκπληρώσει τώρα. Αυτό δεν το και γνωρίζω. Και να το κάνει είναι δωροάδωρο, αφού μου λες. Ο φάκελος κανονικά πρέπει να είναι, να έχει όλες προϋποθέσεις μέχρι τέλος 31 Δεκεμβρίου. Μαρτίου. 31 Δεκεμβρίου. Υπάρχει μια αλληλογραφία με την ΕΠΟ, γιατί έχουμε πάθει το 10 και μάθαμε. Για να μην αδειοδοτηθεί μια ομάδα, είναι κατόρθωμα. Δηλαδή πρέπει, έχει τέτοια αλληλογραφία με την ΕΠΟ. Δεν λέω ότι η ΕΠΟ είναι Αγία, μην τραλαθούμε. Να πω κάτι, Γρηγόρη. Παρακαλώ. Και 31 Δεκεμβρίου. Αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση την πήρανε τέλος Ιανουαρίου. Μα βάσει αυτής, περίμενε, βάσει αυτής της απόφασης που επικαλούνται για τον Πορτουλίδη, δεν μπορούν να το ρίξουν. Γι' αυτό και το πάει ο Κομπότης σε ψηφοφορία. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, αν το πάει σε ψηφοφορία, είναι... μπορεί να το ρίξουν όμως. Νομικά δεν όχι. Μπορεί να πάει και να το ρίξουν, θα πάει στα δικαστήρια, θα δικαιωθεί, ρε παιδιά. Το είδα και. Και ασχολούμαστε με πρωτόδικες, έτσι, με αποφάσεις του Συμβουλίου του Super League που δεν έχει κανένα νομικό έρισμα, έτσι. Και ούτε. Είχανε κάποιο νομικό έρισμα το 2010. Εκεί ήταν διαφορετικά τα πράγματα όμως. Γιατί? Να σου πω γιατί ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί το 2010, έτσι, που έριξαν τον Ερακλή, τον έριξαν για κάπλα πλαστά πιστοποιητικά. Το πλαστό πιστοποιητικό είναι νομικό αδίκημα. Και να πας νομικά, για δεύτερον, δεν σ' άφηνε να απευθυνθείς στη δικαιοσύνη. Το είδες ποτέ αυτό το... Το πιστοποιητικό, εγώ δεν το είδα ποτέ. Και εγώ δεν το είδα, αλλά η λογική λέει ότι ο Τάκης το έκανε. Από το έκανε μέχρι να το δω, έχω τις αμφιβολίες. Ναι, απλά σου λέω, είναι διαφορετικό το ένα θέμα, διαφορετικό το άλλο. Έχεις δίκιο, αλλά από το έκανε μέχρι να το δω, επιμένω, έχει διαφορά. Ναι, 31 Δεκεμβρίου, όταν λέμε 31 Δεκεμβρίου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου πρέπει να είσαι τακτοποιημένος οικονομικά. Και αυτοί παίρνουν μια απόφαση 31 Ιανουαρίου, έτσι, που ούτε στον ΚΑΠ πέρασε, εντάξει, ούτε στην προκήρυξη, αυτό που μου είπες. Ότι δεν μπορούν και να θέλουν. Ο ΚΑΠ, γιατί γινόταν ολόκληρη κουβέντα, λέει τα εξής. Ότι δεν μπορεί να πέσει μια ομάδα γιατί δεν έχει περαστεί επισήμως. Ενώ λέγανε ότι ξέρεις η ομάδα που δεν θα πάρει αδειότητα θα πέσει. Ή ανεβαίνει ο τρίτος από τη football. Αυτό δεν το λέει κανένας ΚΑΠ και καμιά προκήρυξη. Μισό λεπτό. Δεν τα περάσανε σε κανένα επίσημο έγγραφο. Τα αφήσανε έτσι να αιωρούνται. Με αποτέλεσμα να υπάρχει παραπληροφόρηση δική μας και να περιμένουμε τώρα και να βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ούτε ο Άρης θα επωφεληθεί. Πισμένα του Ατλαντικού. Ούτε και ο Ηρακλής θα έχει και πρόβλημα. Για ποιο πράγμα. Αν πάρουν απόφαση και το ρίξουν με απόφαση τη Συμβουλίου τη ΕΠΟ, άντε βρες το δίκιο σου μετά. Από ποιον θα περιμένω. Από τον Καναδό, εσύ περιμένεις. Προσέξτε να δεις, και η ΕΠΟ από εκεί και μετά θα απευθυνθεί στα πολιτικά δικαστήρια και τα πολιτικά δικαστήρια κατά 99% του δικαιώσουν. Αν πας στα πολιτικά δικαστήρια σε απειλούν με... Δεν σε απειλούν πλέον. Έχει τελειώσει αυτό. Άλιστα. Αυτό έχει τελειώσει το κομμάτι. Και έχουν απευθυνθεί από το 2010 που πήγε ο Ηρακλής και έπεσε τρεις κατηγορίες, ενώ όφη που πήγε δεν έπεσε. Έτσι. Και καλά έκανε. Άλλη παράμετρο σε αυτή, εντάξει. Το θέμα αυτό έχει τελειώσει στα πολιτικά δικαστήρια, έτσι, μπορεί να πάει και αν θα πάει στα πολιτικά δικαστήρια κατά 99% θα δικαιωθεί. Να προλάβω άλλο έναν. Να μην σου πω ότι αν θα πάει στο ανώτατο δικαστήριο θα δικαιωθεί. Κοίταξε, εκεί. Δεν θέλω να ξαναζήσω το 10. Σε καλύπτω. Να σου πω κάτι. Αλλά δεν έχω κάπου να βασίζομαι. Δεν έχω κάπου. Θα τα περάσουμε. Εσύ μου λες όμως ότι αν αλλάξω χέρι με το χέρι πάμε στο πιο απλό. Αυτό μαθαίνω. Να κάνει ένα νύχτα, παιδιά. Αυτό μαθαίνω. Σου μεταφέρω ότι μαθαίνω. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Yeah. Να είσαι καλά. Γεια, έγινε, παιδιά. Τελευταίος. Ναι. Κουράσατε, Γρηγόρη, κουράσατε. Μ' ακούς? Άλλη μία φορά και κόπηκες.
Κωστή. Τι έχεις να πεις, Δελφίν. Τι έχεις να πεις. Τον Κώστα θέλω. Στείλ τον. Στον επόμενο. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, ρε παιδιά. Κόκκινο άδειο φάκελο έγινε, έστειλε ο Καναδός. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε. Αν έστειλε άδειο φάκελο, θα το λουστεί. Φτάνει μια μάγκες με το πέναλτι του Κρέσπο, λέει. Πρώτα αυτός κάνει επιθετικό φάουλ και μετά τον τραβάει κάτω ο Σιμόες. Τι γίνεται με τον Άστ. Επίσχεση εργασίας. Όσοι δεν ξέρουν τι πάει να πει Λίτσας, ας δουν το αποψινό παιχνίδι. Εσύ γύρισες, φίλε, 1979-80, 38 χρόνια πίσω. Γιατί? Βάλε με στο πνεύμα, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι τι λες. Δώσ' τον να μιλήσει μισό λεπτό. Ναι. Γερά. 30 δευτερόλεπτα έχεις. 30 δευτερόλεπτα μίλησε με τον Ραπτόπουλο. Πήρα, ξαναπήρα, το κλείνετε. Κλείσε την εκπομπή. Πες με ποιο τρόπο θα έκλεινες την εκπομπή. Έχει ποιο τρόπο, δεν ξέρω εγώ πολλά κομπιούτερ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κομπιούτερ. Λεβέντης είσαι, ρε. Πες ότι κουστάρεις. Ναι, καλά, βλέπω, ρε φίλε. Τι ομάδα είσαι. Θα περιμένω τι να κάνω εδώ. Τι ομάδα είσαι. Εγώ είμαι ομάδα του εαυτού μου είμαι. Ναι, βλέπω τι κάνουν όλοι αυτό. Παλιά είμαι δόξα, Ορφέας, Ελευθερούπολη. Και τώρα τα βλέπω τι κάνουν. Και ο ΠΑΟΚ, πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ. Ακούς. Και να πάντα λέγω, το λέω εσένα τώρα. Τους δέρουν γυναίκες, δέρουν τις γυναίκες. Σκοτώνονται, κάνουνε. Ο ΠΑΟΚΑΡΑ, ακούς τώρα τι λέω. Φεύε, τι. Ναι, οι πρόσφυγες, ο Βαρέλας, ο Κορέλας, ο Ροδρίκης, ο Μοντρίκης, 9,5 ξένοι, 1,5 δικών μου, μετά σιώνα, αυτό ήθελα να πω. Χαίρομαι που τα έχεις όλα τακτοποιημένα, μπράβο. Ήσουν ο ιδανικός για να κλείσουμε την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είμαστε. Ακολουθεί Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη Δήμου και φυσικά Γιαλαμά. Γεια χαρά. 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 Γεια